Καλησπέρα από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Το πάνελ μας σήμερα είναι πλούσιο. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή της δεύτερης season. Έτσι, μαζί μας ο Αστέριος Ολιάρος. Καλησπέρα, Αστέρια. Καλησπέρα, ο Άκης ο Τινιακός. Γεια σου, Άκη μου. Καλησπέρα σε όλους. Ο Δημήτρης Σοφιανασούλας. Καλησπέρα, Δημητράκη. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Και ο Γιάννης ο Σκούρτης, πρώτη φορά στο καφενείο του Ψαρά. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνεις, Γιάννη μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, δεν το βλέπετε τώρα. Κάπου εδώ πέρα κρυφακούει ο Μάκης που θα μας πει τον καιρό της εβδομάδας. Είσαι εδώ, Μάκη, για να ακούσω λίγο τη φωνούλα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ο Μάκης... μας κάνει, θα ξαναρχίσει πάλι να μας λέει τον καιρό. Να περάσουμε στον καιρό. Μάκη σε κερλής, έτσι. Ναι. Ξέχασα να το πω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, δώστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε χάσει τα εγώ και τα πασχάλια. Λοιπόν, Μάκη μου, περιμέναμε να δω... Καλησπέρα. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλή σεζόν. Να είσαι καλά, θα βοηθήσεις γι' αυτό. Με τις φοβερές προγνώσεις που κάνεις, έτσι παρακολουθούμε και την ομάδα του καιρού του παιχνίδια στο Facebook. Έτσι πάει πολύ καλά, βλέπω. Λοιπόν, σωστά, νομίζω ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει το τρελό ενδιαφέρον για τον καιρό. Για πες μας, Μάκη μου. Για πες μας, Μάκη. Ναι. Έχουμε πραγματικά τρελό ενδιαφέρον στον καιρό. Τα τελευταία χρόνια δεν μας συνήθιζε ο Οκτώβρη σε τέτοιες καταστάσεις. Αν θυμάστε καλά... οι τελευταίοι Οκτώβριες ήταν ζεστοί τα τελευταία χρόνια και άνομβροι, καμία σχέση με φθινόπωρο. Φέτος είπε να το ρυθμίσει λίγο ημερολογιακά και να θυμηθούμε τι θα πει φθινόπωρο. Έχει περάσει το σύστημα Αθηνά, είχαμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που σε πολλές περιοχές προκάλεσαν αρκετά προβλήματα. Σήμερα είχαμε μία μικρή βελτίωση, όχι παντού όμως, είχαμε μια μικρή βελτίωση. Ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου. Θα μιλήσουμε για Πέμπτη και Παρασκευή που θα έχουμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Να τα πάρουμε λίγο μέρα με τη μέρα. Επιδείνωση περιμένουμε από απόψε το βράδυ, την πρώτη επιδείνωση μετά την ύφεση της Αθηνάς. Επιδείνωση λοιπόν ο καιρός από σήμερα το βράδυ σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση και πάλι τη δυτική χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέσα στη νύχτα. Όλο αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα προς το ξημέρωμα και έτσι λοιπόν τη αυριανή ημέρα θα έχουμε και πάλι στο σύνολο της χώρας, για να μην πω σε όλη τη χώρα, στο σύνολο της χώρας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπου δεν αποκλείεται σε πολλές περιοχές να συνοδεύονται και από ισχυρό άνεμο και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η μοναδική γωνιά που έχει μείνει ανεπηρέαστη και θα μείνει και αύριο είναι το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης. Η Κρήτη πραγματικά και το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο δεν κατάλαβε τίποτα από την κακοκαιρία Αθηνά και ούτε θα καταλάβει από κάτι στην αυριανή κακοκαιρία. Έτσι θα κυλήσει η Τρίτη, λοιπόν. Με βροχές, όπως σας είπα, και έντονες καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Είπαμε ποιες περιοχές δεν θα επηρεαστούν σε πρώτη φάση. Ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά από την Τρίτη το απόγευμα και μετέπειτα και κυρίως μέσα στην Τετάρτη. Στην Τετάρτη δεν περιμένουμε σχεδόν πουθενά βροχοπτώσεις. Θα έχουμε μια πρόσχερη βελτίωση. Όμως από αργά το βράδυ της Τετάρτης και μετέπειτα, ξανά εκ νέου νέο βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά. Πραγματικά θα σαρώσει ολόκληρη τη χώρα αυτή τη φορά. Δεν χρειάζεται να πω συγκεκριμένα περιοχές. Θα σαρώσει όλη τη χώρα, ακόμα και τις περιοχές που δεν βράχηκα, να το πω έτσι, τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη. Αυτό το σύστημα λοιπόν, το νέο, από την Τετάρτη το βράδυ και κυρίως μέσα στην ημέρα της Πέμπτης, θα σαρώσει πραγματικά ολόκληρη τη χώρα. Μην αψηφάτε τις προειδοποιήσεις και από τους επαγγελματίες μετεωρολόγους. Πραγματικά είναι ένα πολύ ισχυρό σύστημα. Καμία σχέση με το προχθεσινό της Αθηνάς. Είναι ακόμα ισχυρότερο. Πραγματικά και όσοι θα βρίσκεστε, όχι όσοι θα βρίσκεστε, καλό είναι να μην βρίσκεστε στη θάλασσα. Γιατί αυτό το διήμερο, Πέμπτη και Παρασκευή, θα έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα και με ισχυρούς νότιους ανέμους που θα αγγίζουν τα 8 με 9 μποφόρ, τοπικά ίσως πιάσουμε και 10. Οπότε απαγορευτικές συνθήκες, μεγάλη προσοχή, παιδιά.
Μην αψηφάτε τις προειδοποιήσεις και από τους επαγγελματίες μετεωρολόγους. Η κατάσταση Πέμπτη και Παρασκευή είναι πολύ σοβαρή για ολόκληρη τη χώρα. Το τονίζω, για ολόκληρη τη χώρα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα έχουμε βελτίωση το Σαββάτο. Από το Σαββάτο θα έχουμε βελτίωση και κυρίως μέσα στην Κυριακή. Και με τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι θα βελτιωθεί ο καιρός από Κυριακή και μετέπειτα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Όχι ότι θα ζεστάνει, απλά θα γλυκάνει, να το πω έτσι, καθώς δεν θα έχουμε και τις συννεφιές. Θα κυριαρχεί ο ήλιος και θα έχουμε μια. Αστέρι, παραδοσιακά κάνεις πάντα μια ερώτηση στο Μάκη. Θα του κάνεις τώρα, έχεις κάποια πορεία? Ενδιαφέρομαι για αύριο Τετάρτη, για μεθαύριο Τετάρτη, Τετάρτη βράδυ. Από Τετάρτη βράδυ επιδεινώνει το καιρός, περίπου για ποια περιοχή βασικά? Για, δεν θέλει να πει. Ακριβώς. Γιατί χρονικά την Τετάρτη θα επηρεαστεί πρώτα η δυτική χώρα, γι' αυτό σου ρωτάω ποια περιοχή, ας πούμε στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική, στο μεσαίο πόδι. Βουρβουρού, περίπου. Εντάξει, η επιδείνωση θα έρθει μετά τις 12.00 στην περιοχή. Προλαβαίνει. Μετά τις 12.00 της Τετάρτης. Αλλά θα έχεις άνεμο, έτσι, θα έχουμε άνεμους ισχυρούς. Τι άνεμο, Τετάρτη? Νότιες διευθύνσεις. Αρχικά, αλλά στο Θερμαϊκό μέσα και στο Βόρειο Αιγαίο, από την Πέμπτη το απόγευμα και μετά θα γυρίσουν σε βόρειους άνεμους. Και λίγο για το Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, αν και είναι λίγο μακριά, με μία πρώτη εικόνα, οι άνεμοι θα παραμείνουν ελαφρώς ενισχυμένοι, όχι τα 7-8 που θα έχει τις προηγούμενες ημέρες, θα παραμείνουν λίγο ενισχυμένοι, αλλά από θέμα βροχής, με μία εικόνα που έχουμε με τα τωρινά στοιχεία, φαίνεται ότι θα βελτιωθεί ο καιρός από θέμα φαινομένων, τέλος πάντων, από το Σαββάτο μεσημέρι. Ωραία. Και μετέπειτα. Θα στραφούν οι άνεμοι, θα παραμείνουν νότιοι, θα στραφούν που αρκετές... Όχι, όχι, το Σαββάτο θα μιλάμε για βοριαδάκι. 4 με 5 μποφόρ περίπου. Ωραία, καλύφθηκα. Μάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, να επιθυμίσουμε στους φίλους μας και την σελίδα που έχει στο Facebook του καιρού τα παιχνίδια. Έτσι, μπορούν να κάνουν εγγραφή, να μαθαίνουν. Βλέπω, δεν μπορώ να μην το πω γιατί με τρώει. Επιβεβαιώθηκε σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, και σε εισαγωγικά τάποσες κάποιον που έβλεπα εκεί μια ψυμαχία. Και είναι πάρα πολύ ωραία η σελίδα σου και πολύ ενημερωμένη. Συγχαρητήρια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τις ομάδες πάντα έχουμε κοντραρίσματα, πάντα υπάρχουν αυτά παντού. Δεν μπορούσα να δεχτώ σε καμιά περίπτωση τις μακροπρόθεσμες. Δεν θα καταλάβω την ομάδα, δεν χρειάζεται να την πω. Μας χαρακτηρίζανε για άνοβρο και ζεστό Οκτώβρη. Δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό με τίποτα, καθώς όλα ήταν φως φανάρι. Και είχαμε μια ψυμαχία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Η ομάδα μου αποτελείται αυτή τη στιγμή από 53.000 μέλη από όλη την Ελλάδα. Δίνουμε προγνώσεις για όλη την χώρα. Μπορούν και στο Messenger να ρωτάνε οι φίλοι για την περιοχή του συγκεκριμένα. Του καιρού παιχνίδια λέγεται η ομάδα. Ωραία, στα αυτά. Ελληνικά γραμμένο. Θα χαρούμε όσοι επιθυμούν να από γίνουν μέλη. Από τα 53.000 εμείς θα έχουμε 16 μόνο για να κάνουμε πιάσουμε τους 1.000. Και είμαστε ευχαριστημένοι. Μακάρι. Αυτή τη στιγμή η εκπομπή σας παίζει και στο. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη μου. Καλό σου βράδυ. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος να βγάλουμε και τα μηνυματάκια. Φυσικά. Καλό βράδυ σε όλους και με προσοχή, παιδιά. Κάτι τελευταίο, μην αψηφάτε τις προειδοποιήσεις. Τα πράγματα, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, είναι σοβαρά. Ηρεμία, δύο μέρες είναι, θα περάσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Αστέρια, να πούμε λίγο για την κλήρωση. Να πούμε και για την κλήρωση. Ωραία. Εσύ πες. Πες εσύ. Να βγάλω κανένα μήνυμα εγώ. Το μηχανάκι, το σημάνω το αλλήλιο, το 6.000, θα το κληρώσουμε. Στην ερχόμενη εκπομπή θα γίνει κλήρωση. Σύμφωνα με τα σχόλια που θα μπουν σε αυτό το live, θα βγει αύριο, που θα βγει μετά τα μεσόνυχτα, που θα βγει σαν εκπομπή. Δηλαδή, όταν θα ολοκληρωθεί το live και μετά βγει σαν εκπομπή. Όταν ανέβει στο βίντεο, όταν γίνει βίντεο και ανέβει στο YouTube, έτσι, μετά ακριβώς το live, έτσι, λίγα λεπτά μετά, θα μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο, οτιδήποτε θέλετε. Όχι να μας βρίζετε. Αστείευουμε, Άκη. Λοιπόν, και θα κάνουμε κλήρωση από αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, πάμε στον Άκη.
να πάρει και το υλικό της Κιταλικιάκης. Δεν ακούσαμε τη φωνούλα σήμερα. Λοιπόν, εγώ απλά θέλω σήμερα να δώσω τη σκητάλη στους δύο καλεσμένους μας, γιατί αυτοί πρέπει να κλέψουν την παράσταση, αυτοί πρέπει να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής πάνω τους. Εδώ θα είμαστε μαζί τους για να συζητάμε και να, και να βοηθήσουμε έτσι να μας δώσουν τις εμπειρίες, τις γνώσεις που αποκομίσανε. Για να κάνω μια πρώτη έτσι κίνηση, έχουμε μαζί μας, ξαναλέμε, τον Δημήτρη τον Ασούλα και τον Γιάννη τον Σκούρτη. Το Γιάννη τον Σκούρτη και τον Δημήτρη τον Ασούλα, δύο καταξιωμένους αθλητές, μέλη της Εθνικής Ελλάδος, με πολλές διακρίσεις στο ελληνικό χώρο και πρόσφατα ήταν μέλη της ελληνικής αποστολής που ταξιδέψανε μέχρι τη Γαλλία σε μια περιοχή κοντά στον Μπορντό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, Μπορντό. Ναι, εκεί ήταν. Στο Λατραβιλάν. Είναι καμιά μια μισή ώρα από εκεί. Ωραία. Και εκεί πέρα πήραν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του surf casting. Πήγανε πάρα πολύ καλά τα παιδιά, πάρα πολύ δυνατοί ήταν όλη η ομάδα. Δώσαν το καλύτερο εαυτό τους. Οι συνθήκες ήταν πραγματικά τρομερές. Σιγά σιγά θα μας τα πούνε όλα με λεπτομέρεια. Και να δώσω έτσι τη σκητάλη. Ας την πάρει ποιος θέλει, Δημήτρη, Γιάννη, ποιος θέλει να ξεκινήσει και να μας κάνετε μια παρουσίαση έτσι λιγάκι και πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Από το πρωτάθλημα, την εθνική ομάδα, πώς συγκεντρωθήκατε, πήγατε στο εξωτερικό, στη Γαλλία και ξεκίνησε εκεί πέρα το ταξίδι σας. Το μαγικό εννοώ του πρωτάθλημα, του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ο Γιάννης θα ξεκινήσει. Ο Γιάννης ήταν πιο παλιός. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα προσπαθώ να βάλω σε τάξη τη σκέψη και τις εικόνες που πήρα από αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν ένα μαγικό πραγματικά ταξίδι και δεν θα κρύψω ότι μετά από τη συμμετοχή μου ήταν το τρίτο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο συμμετέχω και η 11η αποστολή που έχω πλαισιώσει σε ευρωπαϊκό κομμάτι, αγώνες στο εξωτερικό, και πραγματικά ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχα ζήσει σε υπόλοιπες αποστολές που είχα συμμετάσχει. Γιατί να βάλουμε λίγο τον κόσμο, συγγνώμη σε διακόπτω, να βάλουμε λίγο τον κόσμο λίγο στο κλίμα. Ναι. Έγινε ένα πρωτάθλημα, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, έτσι. Ακριβώς. Εκεί βγήκε μια εθνική ομάδα, μια πεντάδα που αποτελεί τους εκλεκτούς που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα πάνε να ταξιδέψουν και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας. Ακριβώς. Πώς ξεκινάει το ταξίδι, δηλαδή ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε, πώς οργανώνετε ένα τέτοιο ταξίδι? Καταρχάς, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η προσπάθεια των αθλητών της εθνικής ομάδας και όλων των αθλητών που συμμετέχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε, ότι καταρχάς, εκτός από κάποιες εταιρείες που μπορεί να στηρίζουν ορισμένα παιδιά στο κομμάτι των αλωσίμων, όλη η προσπάθεια και η οικονομική επιβάρηση πέφτει στα ίδια τα παιδιά. Είναι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί και εσύ ξέρεις πολύ καλά από τη συμμετοχή σου και σε παγκόσμια και στα πανελλήνια πρωτάθλημα, γιατί είσαι από τους πρωτεργάτες στον χώρο, ότι θέλει πραγματικά ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσεις να συμμετάσχεις σε αυτού του είδους τους αγώνες και σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Πόσο ήταν περίπου το ποσό που χρειαζόταν κάποιος, εσείς, για τα έξοδό σας, τα πάντα, από τη συμμετοχή, από τα εισιτήρια, από τα πράγματα που πρέπει να αγοράσετε, τα έξτρα από αυτά που δεν είχατε, πόσο ήταν το ποσό αυτό, έχετε υπολογίσει, έχετε ένα νούμερο στο μυαλό σας? Ναι, ναι. Καταρχάς θα πούμε το εξής, ότι κάθε παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει ιδιαιτερότητες. Δεν είναι ποτέ το ίδιο. Δηλαδή, είναι διαφορετικά να ψαρεύεις στη Μεσόγειο, διαφορετικά να ψαρεύεις στον Ατλαντικό που ψαρεύαμε εμείς. Θέλει άλλο εξοπλισμό, είναι άλλες οι διαδικασίες, οπότε όπως καταλαβαίνουμε, ξεφεύγουμε τελείως από κάποιον εξοπλισμό τον οποίο μπορεί να είχαμε εδώ στην Ελλάδα και να ψαρεύουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εκεί οι συνθήκες τελείως διαφορετικές. Το κόστος, θα μιλήσω συγκεντρωτικά μαζί με το κόστος και του εξοπλισμού που χρειάζεται ένας αθλητής
και θα μιλήσω για το συγκεκριμένο παγκόσμιο, ξεπέρνα και τις 3.500 ευρώ. Μαζί με την αγορά, με τα καλάμια που είχαμε, που χρειαζόντουσαν και μπορεί να μην είχες, έτσι, γιατί φανταστείτε τώρα ότι στο παγκόσμιο, στην Γαλλία, μπορεί να ψαρεύαμε με καλάμια τα οποία ήταν μέχρι 250 γραμμάρια, 100-250 casting, 170, δεν ήταν ledgering τα καλάμια, που μπορεί ίσως κάποιος να μην τα είχε στον εξοπλισμό του. Μαζί με, με τον εξοπλισμό, τα αναλώσιμα που χρειαζόταν για να μπορέσεις να έχεις μια αποστολή στο παγκόσμιο, ξεπερνούσε τις 3.000 ευρώ το κόστος. Άκη. Δημήτρη, και για σένα περίπου αυτό το νούμερο ισχύει? Εντάξει, όχι πάνω κάτω, μωρέ, εντάξει, τα ίδια λεφτά είναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, καλός ή κακός, καλός στην προκειμένη περίπτωση, ο Γιάννης, εγώ, τα άλλα δύο τα παιδιά, ο Βασίλης ο Χατσιμεών που αποτελεί την εθνική, ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος και ο Γιώργος ο Κυριαζής, όλοι εμείς είχαμε μια μορφή χορηγίας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Στη δικιά μου την περίπτωση, πούμε, είναι κανονική χορηγία, είχα όλα τα αναλώσιμα, όλα αυτά, δεν δαπάνησα τόσα χρήματα. Δαπάνησα 1.500 ευρώ. Αλλά ένα παιδί που ξεκινάει σήμερα το πρωί και θέλει να πάει σε ένα παγκόσμιο, θέλει να πάει σε ένα τέτοιο αγώνα, με τέτοιες απαιτήσεις, χωρίς να ξέρει τι θα βρει εκεί, γιατί αυτό είναι το χειρότερο από όλα, ότι φτάνεις, έχεις πλάσει στο μυαλό σου μια ιστορία και ξαφνικά βρίσκεις κάτι άλλο. Βρίσκεις, ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, να ρίχνεις 175 γραμμάρια πυραμίδα με 16 στο μοτέρ μπετονιά και να μην στέκεται κάτω παρά μόνο 2 λεπτά. Πάντα βρίσκεις κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις συνειδητοποιήσει. Αυτό είναι το κάτω. Έτσι ακριβώς. Οπότε, πάντα παίρνεις έξτρα πράγματα, παίρνεις άχρηστα εντός εισαγωγικών πράγματα ή πράγματα που δεν θα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Μόνο και μόνο για να υπάρχουν. Οπότε αυτό εκτινάσει το κόστος και το πάει στο ύψος που είπε ο Γιάννης. Παίρνεις πράγματα. Αν βλέπατε τα δωμάτια μας, ας πούμε, είχαμε μικρά μαγαζιά. Δηλαδή, αφιβάλλω ρε Άκη, αν έχεις τόσα στριφτάρια στο μαγαζί σου, όσο έχω εγώ στη Γαλλία. Για πες μου τώρα, πόσο καιρό προετοιμάζεσαι να πριν τα από αυτό το ταξίδι, πόσο καιρό έχεις να σαρματοσχέσεις, παράμαλα, και πόσα τα λεφτά. Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Λοιπόν, άστα να δεις να το σχέσεις τα παράμαλα. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι ξεκίνησα... Αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι όχι. Το βασικό είναι ότι ξεκίνησα να τρέχω, φίλε. Ξεκίνησα να κάνω ασκήσεις για να αντέξω αυτό που θα νιώθαμε εκεί πέρα. Και φαντάσου, ήμουν προετοίμαστος. Δηλαδή, έκανα ό,τι έκανα εδώ και ήμουν προετοίμαστος. Βάλε τώρα. Από το Πάσχα και μετά, με τις πληροφορίες που μαζεύαμε, γιατί έπρεπε να οριστικοποιήσουμε ότι θα πάμε. Να μην στείλουμε αρματοσχέσεις, να μην πρέπει να πάμε. Το Πάσχα λοιπόν, λόγω της πανδημίας, λόγω των εμβολίων και όλα αυτά, είπαμε πάμε. Συναντηθήκαμε όλοι μαζί, είχαμε και το feedback της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και λέμε γίνει το αγώνας. Και ξεκινάμε τώρα να χτίζουμε αρματοσχέσεις. Έφτιαξα 100 διπλάρια, 100 τριπλάρια και 20 λίνε αλόγκα. Έτοιμα. Και πήρα μαζί μου 50 ή 60 φακελάκια στριφτάρια για παράμαλα. 50-60 φακελάκια στριφτάρια για κορμό, συν link, συν αγίστρα, συν αυτά, συν spray, συν κόλλες για να φτιάξουμε εκεί αρματοσχέσεις. Εντάξει, δεν υπάρχει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ναι, είναι ασύλληπτο. Είναι ασύλληπτο. Γιάννη, πόσα παράμαλα, πες, νούμερο, παράμαλα. Πόσα. Κοίταξε, κάποια στιγμή τα χέρια μου πήγαν αυτοματοποιημένα και είχα χάσει το νούμερο. Πρέπει να είχα φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, Άκη, στα 480 παράμαλα με 500. Περίπου εκεί είχαν φτάσει τα παράμαλα τα οποία είχα δέσει. Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Δημήτρης και μάλιστα είναι και πολύ ουσιαστικό για μια αποστολή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι αυτό που δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις εκεί. Προετοιμάζεσαι, έχεις μια γενική εικόνα ή μπαίνεις στη διαδικασία όπως μπήκαμε κι εμείς να συλλέξουμε πληροφορίες από διάφορους σταθμούς, το τι συμβαίνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στη Γαλλία, πώς είναι το ψάρεμα. Φτιάχνεις μια εικόνα, χτίζεις δηλαδή μια εικόνα, φτιάχνεις έναν εξοπλισμό, πηγαίνεις εκεί, ψαρεύεις μια μέρα, προπόνηση και την επόμενη αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και εκεί αρχίζει το χάος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτή είναι και η ομορφιά κιόλας, έτσι, αυτό που σου δίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, πραγματικά αυτή η εμπειρία στο άγνωστο
η αναζήτηση για το τι πρέπει να κάνεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί δεν έχεις μια αγωνιστική χρονιά όπως είναι το Πανελλήνιο. Εκεί παίζεις σε μια εβδομάδα. Δηλαδή δεν έχεις περιθώρια να μπορέσεις να σκεφτείς ή να κάνεις πάρα πολλές αλλαγές. Πρέπει να είσαι πολύ αυτοματοποιημένος, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένος, θα πρέπει να έχεις πράγματα όντως μαζί σου για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όλες τις συνθήκες που θα σου παρουσιαστούν. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό για να ξέρει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι 4 αγωνιστικές, 4 ώρες, συν μία επίσημη προπόνηση και μετά όσο αντέχει η τσέπη σου, πας πιο πριν και δοκιμάζεις πράγματα. Εμείς λοιπόν, για να τα δώσουμε ημερολογιακά, η επίσημη προπόνηση ξεκινά και Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ο αγώνας. Παρασκευή τέλος, τελετή λήξης. Εμείς λοιπόν, ο Βασίλης ο Χατζημαρκιανός και εγώ φτάσαμε εκεί την Πέμπτη. Την προηγούμενη Πέμπτη. Ο Γιάννης με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο και τον Γιώργο τον Κυριαζή φτάσανε εκεί την Τρίτη. Βάλτε λοιπόν τώρα. Την Τρίτη που φτάσανε εκεί οι άνθρωποι. Μέχρι να πάρουν αυτοκίνητο. Δολώματα. Και αυτά τα ξέρεις τώρα, εσύ καλά. Αυτοκίνητο, δολώματα, ξενοδοχεία, να φτιάξουν πράγματα, να δουν πού είναι οι παραλίες, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Πάει Τρίτη φυλάκια. Κάνανε προπόνηση Τετάρτη. Κάνανε προπόνηση την Πέμπτη. Και ήρθαν και μας πήραν το βράδυ της Πέμπτης από το τρένο σε ένα χωριό έξω από το Λατερμπλάντ. Μας φορτώσανε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, ξεστήσαμε τα πράγματα, καθίσαμε εκεί σε ένα McDonald's. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα, τέλος πάντων. Σε ένα McDonald's φάγαμε κάτι μπέργκερ και κάτι κοκακόλες και αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε το τι βρήκαν τα παιδιά. Και μας λέγανε ότι ό,τι έχετε ετοιμάσει, παιδιά, είναι λάθος. Και εμείς αντιρρωτούσαμε να το πιστέψουμε ότι αυτό που μας λένε δεν παίζει τώρα, δεν γίνεται. Αφού έχουμε πάρει πληροφορίες, ξέρουμε, οι ξερόλες, οι Έλληνες και οι πρωταργάτες εγώ. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να κάνουμε προπόνηση την επόμενη μέρα, ημέρα Παρασκευή. Παιδιά, ό,τι είχαμε φτιάξει ήταν για πέταμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψε, ράψε στην παραλία να φτιάξουμε τα παράμαλα πιο κοντά, πιο μακριά, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Με φλωτέρ, χωρίς φλωτέρ, με πουλιές, χωρίς πουλιές, με πομπόν, με αγκίστρα μακρύ κότσανα, με κοντοκότσανα, με πιντ, με τσίνου, πού τρώνε, γιατί τρώνε, πού είναι το κύμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και όλο το ζουμί είναι να καταλάβεις πού είναι τα ψάρια και πώς μπορείς να τα πάρεις, να τα βγάλεις στο τετράωρο αυτό. Είναι πολύ βασικό. Αν καταλάβεις το νόημα, δηλαδή το πού είναι τα ψάρια, έχεις πιθανότητες. Αν δεν καταλάβεις πού είναι τα ψάρια, τελείωσες. Θα περάσει το παγκόσμιο και δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα τραυματίσει τι τελευταίε θέσει χωρί να φταίει, χωρί να έχει πάρει ιδέα το τι σημαίνει. Είναι φοβερό. Και μέσα σε όλα αυτά έχει και 1,8, 2 χιλιόμετρα, 2,2 ανάλογα σε τι. Άμα είσαι μαυρόγατα σαν το σκούρτι, να κληρώνεσαι πάντα στο τέλο, θα περπατά 3-3,5 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Δηλαδή. Και το ακόμα πιο φανταστικό από όλα αυτά είναι ότι τελείωσε το παγκόσμιο που θα έπρεπε να ήμασταν παλτισμένοι, ψηλό άδειοι, ψηλό αυτό και στην κουβέντα λέγαμε πού είναι το επόμενο, στην Τινησία. Τι ωραίο. Και μάλιστα, να σας πω και ένα μυστικό τώρα. Είχαμε φτιάξει μια κλειστή ομάδα για τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε. Αυτή η ομάδα, να ξέρετε, δεν έχει κλείσει ακόμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και δείχνει πόσο δεμένα είναι τα παιδιά τα οποία φεύγουν και πηγαίνουν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τι αλλάζουν πραγματικά οι συνθήκες επικοινωνίας των ψαράδων. Αυτή η ομάδα έχει μείνει και η κουβέντα μας τώρα, που είχαμε λίγο πριν που είμαστε στην εκπομπή και τη μιλούσαμε όλοι μαζί, ήταν για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα είναι στην Τινησία. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό το πράγμα, γιατί δείχνει τι σου δίνει όλη αυτή η εμπειρία. Ενώ περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί εγώ πραγματικά πέρασα δύσκολα και θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους συναθλητές μου όλους, οι οποίοι βοηθήσανε ο καθένας από τη μεριά του. Πραγματικά με βοηθήσανε και ψυχολογικά, αλλά και σωματικά, για να μπορέσω να απεξέλθω σε αυτό το δύσκολο πραγματικά παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γιατί δεν ήμουν όπως έπρεπε προετοιμασμένος. Και θα το πω ξεκάθαρα τώρα, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το πούμε, ότι η αθλητική αλεία έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το ψάρεμα. Δηλαδή, είμαι καλός ή δεν είμαι καλός ψαράς ή έχω εμπειρία ή δεν έχω εμπειρία. Εδώ μπήκαν και κάποιες άλλες παράμετροι, οι οποίοι
οι οποίες πραγματικά παίξαν καθοριστικό ρόλο στο πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει ένας ψαράς την ώρα των αγώνων. Και τι θέλω να πω, αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης. Είχαμε μία συνιστόση, η οποία δεν είχαμε υπολογίσει ποτέ, ότι για να φτάσεις στην παραλία που είναι να ψαρέψεις, έπρεπε να περπατήσεις 2, μπορεί και 3 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω, σε ένα δύσβατο κομμάτι, με άμμο, φορτωμένος με όλο τον εξοπλισμό σου που ήταν γύρω στα 20 κιλά, και να ψαρέψεις 4 ώρες, σε συνθήκες οι οποίες είχαμε να κάνουμε με την άμποτη και την παλήρια, που εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, το έχουμε ζήσει, να πηγαίνεις να είσαι στη θάλασσα και να γυρνάς 200 μέτρα πίσω, και να ψαρέψεις αγωνιστικά 4 ώρες. Εάν δεν είχες καλή φυσική κατάσταση, αυτό Γιάννη, δεν μου, ήταν εφικτό να γίνει εύκολα. Παράλληλα, βλέπουμε, ενώ μιλάτε, που λες για τις δύσκολες συνθήκες, έχω βγάλει τις φωτογραφίες που μου στείλατε, έτσι, και τις δείχνουμε για να δείξουμε τη διαδρομή που κάνατε προφανώς. Βλέπουμε μια φωτογραφία. Ακριβώς. Εγώ θα διακόψω λιγάκι και τον Γιάννη και τον Δημήτρη, γιατί τους καταλαβαίνω 100%. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να βάλουμε στο κλίμα τους φίλους που μας παρακολουθούν. Ναι, γιατί κάνουμε ένα μόνο. Δηλαδή θέλω να καταλάβουν τις διαφορές. Θέλω να μπουν σιγά σιγά μέσα, να δουν τις ιδιαιτερότητες που έχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας ξεκίνησα έτσι από την αρχή. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να το πάμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Ναι. Να δούμε δηλαδή. Πάμε προπόνηση. Πάμε την Παρασκευή που είστε όλη η ομάδα μαζί. Προπόνηση. Έχετε κάποια πράγματα στις εργαλειοθήκες σας, κάποιες αρματοσκές. Έχετε κάποια δεδομένα από τα παιδιά που ήταν πριν από εσάς. Από τον από τον Γιώργο τον Κυριαζή, τον Παπαδόπουλο. Ο Γιώργος Αντώνης και ο Γιάννης. Εγώ. Πάμε και Παρασκευή λοιπόν, είστε όλοι μαζί. Πηγαίνετε να δοκιμάσετε, έχετε πάει να δοκιμάσετε κάποια πράγματα. Να δείτε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι θα αποκομίσετε από αυτή την προπόνηση για να προετοιμαστείτε κατάλληλα. Για πείτε μας, τι βλέπετε. Καταρχήν μιλάμε για ωκεανό. Μιλάμε για κύματα, μιλάμε για έτσι κι αλλιώς στάνταρ πλημμυρίδα και άμποτη που είναι αρκετά μέτρα. Μπορεί να φτάνουν και τα 100 και τα 200 μέτρα αναλόγως τη μέρα. Εσείς όμως, πείτε τα εσείς. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν, να το πάρω εγώ τώρα για να ξεκουράσω το Γιάννη. Παρασκευή, φτάνουμε στην παραλία κάποια στιγμή. Μετά από το πολύ περπάτημα και όλο αυτό που μας εξηγούσαν τα παιδιά και εμείς αρνούμαστε να το πιστέψουμε, τέλος πάντων. Δολώματα συγκεκριμένα, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι όπως εδώ. Ποια ήταν, Δημήτρη? Ο κάθε αγώνας, οι διοργανωτές μας δίνανε ένα κουτί ακροβάτι 30 γραμμαρίων, κόκκινο ακροβάτι 30 γραμμαρίων, δύο κουτιά που τα λέγανε μάντις, είναι ένα σκουλικάκι πολύ μικρό που το περνάμε στο αγκίστρι σαν μπικατίνι 3-3-4-4. Και βρέχοντας τα κολλάνε μεταξύ τους, γίνονται ένα και μπορείς να κάνεις πολύ. Στην Πορτογαλία τα λέγανε μινχόκα. Είναι σαν ένα σπιτός ακροβάτης, αλλά χωρίς να έχει πολλή κίνηση. Μπράβο. Αυτό το πράγμα. Υπήρχε μαύρο θικαρίσιο, τούμπανο, μιλάμε για τεράστιο σκουλίκι, χοντρό σαν φαραώ, κατεψυγμένο, χωρίς το κουκούλι του, 4-5 σκουλικιά στον κάθε διαγωνιζόμενο και 3 σαρδέλες κατεψυγμένες. Αυτά είναι τα δολώματα λοιπόν που έπρεπε να διαχειριστεί στο τετράωρο. Εφόσον αυτά είχαμε στον αγώνα, αυτά έπρεπε να κάνουμε και προπόνηση. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα είναι και η διαχείριση του δολώματος. Γιατί αν αρχίσεις να δολώνεις ασύστολα και να βάζεις και να βάζεις και να βάζεις, θα φτάσεις την τελευταία ώρα ή την τελευταία μία μισή, δύο ώρες και δεν θα έχεις δόλωμα να ψαρέψεις. Και θα χάσεις τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, παίρνουμε τα δολώματα, κάνουμε τη διαδικασία, φτάνουμε στην παραλία. Κάνουμε ένα split λοιπόν, έχουμε συνεννοηθεί και χωριζόμαστε ανά κάποια μέτρα να πιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο εύρος παραλίας. Γιατί άλλα πράγματα γινόντουσαν δεξιά, άλλα πράγματα γινόντουσαν αριστερά. Ο καθένας λοιπόν, είχαμε συνεννοηθεί να ψαρεύουμε με διαφορετικό τρόπο, για να βγάλουμε μια άκρη το τι αυτά τα ψάρια τι ζητάνε και τι τρώνε. Πάντα βάση, η προπόνηση γινόταν πάντα βάση της παλήριας που θα είχαμε και στον αγώνα, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η παλήρια, είπαμε, ανεβαίνει 200, κατεβαίνει 200. Οπότε έπρεπε να παίξουμε στην ίδια παραλία με βάση τον αγώνα. Χωριστήκαμε λοιπόν. Την παλήρια μπορεί να μας το κάνεις λίγο πιο αναλυτικό. Δηλαδή πάτε, έχετε πάει και έχετε στήσει τον εξοπλισμό. Mm-hmm. Τι γίνεται ξαφνικά? Αρχίζετε και τρέχετε. Ξαφνικά, όπως το λες, ή αρχίζουμε και τρέχουμε ή χάνει τη θάλασσα. Ένα από τα δύο. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, κατεβάζεις τα πράγματά σου όσα είναι. Είναι πολύ λίγα τα πράγματα που είναι στη θάλασσα. Έτσι, ξεχάστε ό,τι ξέρετε. Γιατί εδώ ψαρέματα, τραπέζια, καρέκλες και το συρδετό αυτό. Τίποτα.
Όχι, αυτό πολύ ωραίο είναι, Κώστα, αλλά δεν είναι αθλητικό. Το εκτίμησα, να ξέρετε. Το καρέκλα είναι το κουτί σου. Δεν υπάρχει καρέκλα. Υπάρχει λοιπόν μία θήκη με καλάμια και ένα κουτί. Και ένα κουβαδάκι που έχει μέσα που το γεμίζει νερό για να βάζει τα ψάρια και έχει και τα δολώματα εκεί. Δηλαδή μαζεμένα πράγματα. Τέλος πάντων, εκεί που βλέπει ότι είναι, που δεν φτάνει η θάλασσα, το καταλαβαίνει από την άμμο. Μπράβο, είναι στεγνή. Αφήνει λοιπόν τη θήκη των καλαμιών και το κουτί. Βγάζει τον τρίποδα σου ή τι μονέ τη βάση, τι θέλει, και τα παίρνει όλα τα πράγματα πάνω σου. Δηλαδή πάνω στον τρίποδα βάζει και τα δολώματα, βάζει και τα βαρύδια, βάζει και τι αρματοσχέσει, γεμίζει και τι τσέπε. Και όπου έχεις, χώνεις πράγματα. Έχεις κάποιους σερβιτόρους δηλαδή πάνω στον τρίποδα και ακουμπάς. Ναι. Ή το κλασικό το τριγωνάκι που μπαίνει από κάτω, αυτό το παλιό που το είχαν πρωτολανσάρει οι Ιταλοί, είτε κάποια σερβιτόρα στο πλάι, ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο όπως βολεύει το καθένα, πρέπει να τα έχεις επάνω. Σερβιτόρα μου φάνηκε. Και τι κάνεις. Σερβιτόρα, ναι. Σερβιτόρα. Όχι ξανθιά, ούτε μελαχρινή. Και λοιπόν, πας βάσει της ώρας πάντα, ξεκινάς από εκεί που η θάλασσα υποτίθεται, στη δικιά μας την περίπτωση ανέβαινε, έτσι. Και ξαφνικά, εκεί που είσαι στεγνός στα πόδια σου, μετά από 5 λεπτά, 6 ξέρω εγώ, έρχεται το κύμα και το σε φτάνει μέχρι το γόνατο. Και λες, τι έγινε. Δεν γίνεται αυτό. Και αρχίζεις και κάνεις ορθοπεταλιά προς τα πίσω. Ανεβαίνεις, μέχρι που φτάνεις στα πράγματα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικά τρομερό. Μακάρι να μπορούσαμε να το δούμε. Μία μέρα ψαρεύαμε μαζί με τους Πολωνούς. Κάναμε προπόνηση. Εμείς ψαρεύαμε λίγο πιο αριστερά. Επειδή υπήρχε μία διαμορφία, και η διαμορφία είχε να κάνει με το σημείο που βρισκόσαι στην παραλία, γιατί η παραλία δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Έχει ψώματα, μπορεί να σηκώσει. Στο σημείο που ψάρευε εσύ να υπήρχε ένα λόφο, με αποτέλεσμα όταν ανέβαινε η θάλασσα. Να πήγαινε από το πλάι σε σένα από πίσω και να δημιουργούσε ριάκι. Αυτό τι συνέβαινε, ότι σε περικύκλωνε η θάλασσα βασικά. Εσύ βρισκόσουν πάνω στο ύψωμα, νόμιζε ότι η θάλασσα δεν είχε ανέβει, όμως είχε ανέβει η θάλασσα, γιατί από την αριστερή σου πλευρά είχε περάσει το νερό, είχε γυρίσει από πίσω σου και ξαφνικά βρισκόσουν εγκλωβισμένο σε έναν χώρο που έπρεπε να μπει τουλάχιστον μέχρι τα μπούτια για να γυρίσει πίσω και να πα στο στεγνό κομμάτι. Αυτό το πάθανε οι Πολωνοί την μία μέρα που κάναμε προπόνηση. Έστειλα τώρα στον Κώστα φωτογραφία με τον Αντώνη που είναι, είμαι στο στεγνό κομμάτι, υπάρχει θάλασσα μπροστά, υπάρχει θάλασσα μπροστά που ψαρεύει παιδιά σε στεγνό κομμάτι και μπροστά του είναι η θάλασσα. Δεν υπάρχει αυτό. Η φωτογραφία είναι ασύλληπτη. Βλέπεις έναν άνθρωπο κάπου μέσα να ψαρεύει και λες δεν γίνεται. Μα έχει θάλασσα. Τώρα μάλλον μπορέσει ο Κώστας και την ανεβάσει, είναι ασύλληπτο. Αυτή η φωτογραφία τώρα, άμα τη μπορέσουμε και την ανεβάσουμε και τη δείξουμε στον κόσμο, θα πούμε και μια ιδιαιτερότητα του ψαρέματος, γιατί πραγματικά αυτό που αντιμετωπίσαμε στη Γαλλία και αυτό που είδαμε στις προπονήσεις ήταν ότι έπρεπε να μπλέξουμε πάρα πολλές τεχνικές ψαρέματος. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα ψάρεμα που έχει να κάνει με long casting σε ένα χώρο θάλασσας όπως ήταν ο Ατλαντικός, με μακρινές μονοβολές που δεν έπρεπε να πιάσει την αποχή, να ρίξεις βολή πίσω από τα κύματα. Είχε και κάποια άλλα κόλπα τα οποία τα αντιμετωπίσαμε και τα ανακαλύψαμε στην πορεία. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι τώρα που τη θάλασσα που ερχόταν από πίσω σου και εσύ ήσουν στο στεγνό κομμάτι, από πίσω σου υπήρχαν ψάρια, τα οποία κυκλοφορούσαν και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ήταν κέφαλη μικρή, οι οποίοι κάνανε βόλτες σε νερό 15 πόντων ή 10 πόντων. Στη φωτογραφία, αυτό που δείχνει τώρα ο Κώστας. Ακριβώς. Τη φωτογραφία που δείχνει, παιδιά, είναι στη μέση, όπως βλέπετε, είναι ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος και ψαρεύει. Από πίσω είναι η θάλασσα, ο ωκεανός. Έχει γεμίσει το κομμάτι το πίσω του. Σοπαρέ. Είναι μέχρι τον μπούτι τώρα το νερό αυτό που βλέπετε. Και εγώ είμαι πιο δεξιά και ψαρεύω κεφαλόπουλα μέσα σε αυτό που βλέπετε. Κεφαλόπουλα και μικρές γλώσσες. Δεν υπάρχει. Ο κανονισμός τι έλεγε λοιπόν του Παγκοσμίου. Αν το νερό έφτανε μέχρι το γόνατο, ήσουν οκ. Okay. Λίγο κάτω από το γόνατο ήσουν οκ. Okay. Αν πέρναγε το γόνατο, σφύριζε ο κριτής και κοινωνόσουνα. Έπρεπε λοιπόν να υπολογίσεις πού είναι το νερό, για να περάσεις ή όχι. Γιατί θα πνιγώσουνα στο τέλος. Δηλαδή ανέβαινε τόσο πολύ γρήγορα που θα πνιγώσουνα. Σαν στεγνό, δεν μπορούσες να το υπολογίσεις. Δεν μπορούσες να δεις ότι αυτό το πράγμα θα γεμίσει και θα γεμίσει τόσο νερό. Δεν γίνεται. Είναι συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα. Τίποτα. Εδώ κατεβαίνει η θάλασσα 3 μέτρα και νομίζουμε ότι λέμε δεν τσιμπάντα. Ψάρια βανά. 3 μέτρα.
Και πολλά μέσα στην Ελλάδα ούτε μισό μέτρο δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει διαφορά. Έτσι ακριβώς. Και ξεκινάει το πρώτο σοκ, έτσι, ξεκινάει από την Παρασκευή. Ξεκινάει το σοκ της Παρασκευής, το οποίο το πιο ωραίο ήταν την Παρασκευή το βράδυ, ξέρεις, που κάναμε το meeting όλοι μαζί, καθίσαμε και στο ξενοδοχείο αποκαμωμένοι, να φάμε, να πιούμε και να πούμε το τι βρήκαμε, τι δεν βρήκαμε, τι συναντήσαμε, να βγάλουμε μια άκρη. Άκρη όμως δεν βγαίνει, να ξέρετε, καμία. Δηλαδή, έλεγε ο Γιάννης, εγώ τα πήρα σε ξιντάρια παράμαλα και μακρικότσανο εξάρια γκίστρι. Τι δόλωμα, ξέρω εγώ, μάντης. Okay. Έλεγα εγώ τα πήρα σε μακρύ παράμαλο, ένα 10 με τσίνο αγκίστρι. Έλεγε ο Γιώργος, εγώ τα πήρα σε μακρύ με φλωτέρ. Δεν βγάζαμε άκρη, παιδιά, καμία. Την επόμενη μέρα ξαναπάμε για προπόνηση. Πάμε σε μια παραλία φανταστική, η οποία έχει 1 εκατομμύριο κόσμο. Όπως σας το λέω. Σταματάμε με τα βάξη, κατεβαίνουμε κάτω και έχει 1 εκατομμύριο κόσμο η θάλασσα. Και πελαγώνουμε, λέμε δεν θα κάνουμε προπόνηση, δεν γίνεται. Ο αγώνας ήταν καθημερινή. Ήταν Σαββατοκύριακο και είχαν πάει όλοι οι Γάλλοι, επειδή είναι θέρετρο εκεί καλοκαιρινό, και κάνανε μπάνιο. Πώς θα τους διώξεις? Και αποφασίζουμε να πάμε σε μια διπλανή παραλία. Και ό,τι προλάβουμε, δηλαδή στην τούρλα το μεσημέρι, είχαμε φάει όλη την ώρα του την καλή ώρα και πάμε σε μια διπλανή παραλία. Τρέχοντας πάλι 2 χιλιόμετρα περπάτημα, φτάνουμε και είναι πιασμένοι από τους Πολωνούς, τους Κροάτες και ποιους άλλους, Γιάννη, άλλη μια χώρα, τους Ισπανούς, νομίζω. Ισπανούς. Ναι, τους Ισπανούς. Και τους Ισπανούς. Περπατήσαμε πόσο περπατήσαμε και πήγαμε δίπλα τους. Πράγματι, αυτή η παραλία έχει πολλά ψάρια. Δηλαδή, ό,τι και να ρίχνες, πάλι άκρη δεν έβγαζες. Γιατί είτε φλωτέρ έβαζες, είτε όχι, είτε σκουλίκια έβαζες, είτε σαρδέλες έβαζες, είτε μαύρο έβαζες στην Καρίσιο, άκρη δεν έβγαζες γιατί χτυπάγανε πάντα λαβράκια. Αυτά τα σπότι, τα με τις μπουλίτσες που είναι. Αυτό ήταν και το αλήγμα του αγώνα, κατά κλείδι. Άκρη δεν βγάζαμε. Αλλά τουλάχιστον ευχαριστηθήκαμε. Πήραμε 5 ψάρια, ξέρεις, να σου ανέβει και λίγο το ηθικό, ρε παιδί μου, ότι τα βρίσκεις τα ψάρια, έχεις μια επαφή. Ναι, μα αυτό ακριβώς. Τελειώνει λοιπόν και το Σαββάτο. Κυριακή είναι μια κούφια μέρα για το παγκόσμιο, γιατί έχει τις παρελάσεις και όλα αυτά, τις παρουσιάσεις των ομάδων, εθνικούς ύμνους και τέτοια. Είναι πιο πολύ μέρα ανασύνταξης. Ό,τι έχεις δει τις προηγούμενες, τα βάζεις κάτω. Τι σημαίνει παρέλαση? Για πες μας, Δημήτρη μου και Γιάννη. Δηλαδή, μένετε καταρχήν σε ένα ξενοδοχείο όλες, ή σχεδόν όλες οι αποστολές, έτσι? Ναι, λόγω COVID ήμασταν σχεδόν όλες οι αποστολές εκεί μέσα, μόνο οι Ιταλοί μέναν αλλού. Ένα τεράστιο πράγμα, ένα αχανές συγκρότημα που είχε εκεί. Που σημαίνει ότι όλη την ώρα, μεσημέρι, πρωί, ξέρω εγώ, βρισκόσαστε στη σάλα, τρώγατε μαζί, μιλάγατε. Ναι. Αυτό ακριβώς. Όλοι ένα μαζί. Κλίμα πολύ ωραίο, πολύ φανταστικό. Είναι φανταστικό κλίμα που αυτό είναι από αυτά που σου μένουνε. Το μόνο μείον ήταν ο COVID, να ξέρει, Σάκη. Το μόνο μείον ήταν ο COVID. Δηλαδή ήταν όλοι λίγο φοβισμένοι λόγω του COVID. Ήταν λίγο, ξέρει, κρατάγανε αποστάσεις μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Αυτά που έπιανε τα ποτάκια τους. Μέχρι εκεί είμαστε. Κρατάγαμε λίγο αποστάσεις. Ήταν ωραίο. Την Κυριακή λοιπόν, ντυνόμαστε με τα καλά μας, τέλος πάντων, με ό,τι έχουμε συμφωνήσει. Όλες οι αποστολές, περπατητό μέχρι την παραλία του Λατρεμπλάντ, γιατί φύγαμε από το ξενοδοχείο και είχε κάνει ο Δήμαρχος εκεί και η Ομοσπονδία και όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι. Είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο event με όλες τις χώρες, με τις σημαίες μας, με τους ύμνους, παίζανε, ήτανε φωτογραφίες. Ήταν επίσημα πρόσωπα τοπική φορέα, δηλαδή ο Δήμαρχος, ήταν κάποια άλλα πρόσωπα της περιοχής. Πραγματικά αυτό τώρα που λέει τώρα ο Δημήτρης είναι και αυτό η διαφορετικότητα, το πώς βλέπουν στο εξωτερικό την αγωνιστική αλεία. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και για την τοπική κοινωνία. Γιατί πραγματικά επιφέρει και έσοδα στην τοπική κοινωνία. Όλο αυτό το στήσιμο, όλη αυτή η διοργάνωση, και ειδικά σε περιοχές οι οποίες, όπως είναι το Λατρεμπλάν, το οποίο δεν είναι μια μεγάλη πόλη, το να βρεθούν τώρα 10 χώρες. Φέτος ήταν 10 λόγω του COVID. Ήταν λίγο δύσκολο να έρθουν κάποιες άλλες χώρες, όπως ήταν η Τινησία, με την οποία είχαν θέμα και με τα. Το να βρίσκονται τώρα 10 χώρες με αποστολές, η δική μας ήταν η πιο μικρή αποστολή, 10, 15, 17 και 20 ατόμων αποστολές,
και να μένουν σχεδόν δύο εβδομάδες στο σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία. Το βλέπουν τελείως διαφορετικά το κομμάτι της αγωνιστικής αλίας. Και το έχουν καταλάβει ότι είναι ένα σημαντικό έσοδο για τις τοπικές κοινωνίες ένα τέτοιο παγκόσμιο, η διοργάνωση ένα τέτοιο παγκόσμιο πρωταθλήματος. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή, επειδή είναι και η τρίτη φορά που πήγαινα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και για μένα είναι η σημαντικότερη στιγμή για έναν Έλληνα αθλητή, γιατί προσωπεί στη χώρα σου και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το να φοράς το εθνόσημο είναι ένα μεγάλο βάρος σε οποιοδήποτε αγώνισμα, ακόμα και στο ψάρεμα, γιατί είναι αγώνισμα, είναι αγώνισμα εθνική αλία. Και να ακούς τον εθνικό ύμνο και να βλέπεις το σεβασμό των συναθλητών, των ξένων και των ξένων αθλητών, είναι μια πάρα πολύ σημαντική και συγκινητική στιγμή είναι που ζήσαμε. Ανατριχιαστικά συγκινητικό είναι αυτό που λες. Πραγματικά βέβαια. Εδώ βλέπουμε στην τηλεόραση που νικάει ένας αθλητής που όχι δικοί μας άνθρωποι τώρα που και συγκινήσει. Τι λες τώρα, πλάκα. Ακριβώς, Κώστα, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πραγματικά αισθάνεσαι όλο αυτό το βάρος και την ευθύνη που κουβαλάς σαν αθλητής για να μπορέσει να πας, φεύγει το ατομικό στοιχείο πλέον και πηγαίνει το συλλογικό. Έτσι ακριβώς. Και θα πω πραγματικά ότι αυτή η εθνική ομάδα έκανε μεγάλο αγώνα, παιδιά. Έκανε μεγάλο αγώνα στην Γαλλία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσπάθεια και σας το λέω εγώ που σας λέω έχω πάει σε πάρα πολλές αποστολές. Έχω την εμπειρία να μπορέσω να διαχωρίσω ορισμένα πράγματα. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι αξιέπαινο για όλα τα παιδιά, διότι θα σας πω το εξής. Ξέρετε, είμαι και λίγο συναισθηματικά φορτισμένος, διότι αυτό το πράγμα και το ξέρει πάρα πολύ καλό ο Άκης, το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, το έχουμε στηρίξει, έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα, έχουμε κάνει πολλές θυσίες για να μπορέσει να υπάρχει αγωνιστική αλία στην Ελλάδα. Και κάθε φορά που βρίσκομαι με παιδιά όπως είναι ο Δημήτρης, που είναι πιο καινούριο στο χώρο, και βλέπω το πάθος που αγωνίστηκε στη Γαλλία, πραγματικά συγκινούμε και αισθάνομαι και μια αισιοδοξία ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει. Την πρώτη μέρα που μια μικρή παρένθεση και θα αφήσω να συνεχίσω, Δημήτρη. Θα συνεχίσει λίγο ο Αστέριος για να του δώσουμε λίγο το λόγο. Ναι. Εντάξει, και μετά θα τελείωσε τη φράση σου. Την πρώτη μέρα που συναντηθήκαν οι αρχηγοί, η γίνη συνάντηση των αρχηγών, όταν ήμασταν μέσα στην αίθουσα και μίλαγε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τους κανονισμούς, είμαστε η μοναδική χώρα η οποία δεν είχε αναπληρωματικό αθλητή και ουσιαστικά αρχηγό για να μπορέσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα των αγώνων. Κατόπιν συνεννόησης όλων των αρχηγών των ομάδων που συμφωνήσανε εκείνη την ημέρα στην συνάντηση αυτή μου, εγώ με τον Γιώργο τον Κυριαζή, συμφωνήσανε να παίρνουμε τα αποτελέσματα από τους αρχηγούς των υπόλοιπων ομάδων ή από τους κριτές. Καταλαβαίνετε τι δυσκολία αντιμετωπίσαμε σαν αθλητές σε ένα τέτοιο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γιατί όλες οι υπόλοιπες οι ομάδες είχαν κάπτεν ο κάθε αθλητής πίσω από την ψαρέφρα του. Τον ενημέρωνε για τα αποτελέσματα του τομέα του και των άλλων τομέων, καθώς και τον ενημέρωνε με το τι ψαρεύουν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα είχε μια πολύ γενική εικόνα στο τι συμβαίνει μέσα στο πεδίο. Σημαντικές πληροφορίες. Εμείς όλα αυτά δεν τα είχαμε. Παρά αυτά όμως, η αποστολή αυτή ήταν μια πολύ πετυχημένη και πολύ γεμάτη καρδιά αποστολή. Πραγματικά σας μιλάω. Και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όλοι. Έτσι, να πάμε λίγο όμως, Άκη μου, λίγο στον Αστέριο, έτσι. Να μας πει γιατί, και για την προσέλευση λίγο του κόσμου, έτσι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αστέρια. Και νομίζω ότι θέλουμε ελάχιστα, έτσι δεν είναι, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα προγραμματισμένα live. Λοιπόν, σιγά σιγά υπερχόμαστε στις προβολές του περσινού χειμώνα. Πάμε πολύ καλά. Ήδη βλέπω έχουμε πολλά μηνύματα. Προσπαθώ να ευχαριστήσω όλους τους φίλους, ναι. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό, ναι. Έτσι να περάσουμε και λίγο και μετά σιγά σιγά προς Ελλάδα, γιατί Άκη, δεν ξέρω γιατί ρωτάει και ο κόσμος. Ή ό,τι άλλο θέλω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Απλώς από όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για τα δικά μας ψαρέματα και για το δικό μας χώρο. Αλλά είναι ευκαιρία τώρα να μας μεταφέρουν λιγάκι τα παιδιά την εμπειρία του. Εννοείται. Ένα άρωμα λίγο διαφορετικό από αυτό το πράγμα που ζήσαμε. Θα παρακαλέσω λίγο τους φίλους που μας βλέπουν να κάνουν υπομονή λιγάκι ακόμα για να δώσουμε αυτό το κλίμα, αυτό που ζήσανε ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Και θα συνεχίσουμε όλοι μαζί μετά για τα δικά μας φαρέματα. Δεν χανόμαστε. Να επιθυμίσουμε λίγο και στους φίλους μας, έτσι, ότι μόλις τελειώσει το live και ανέβει και γίνει βίντεο, γράφετε ένα σχόλιο και λαμβάνετε μέρος αυτόματα στην κλήρωση για το Shimano των 6.000 το μηχανισμό. Φτάνει να είσαστε γραμμένοι στο... Και όπως είχαμε πει με τον Αστέριο, δεν θα το ξαναπούμε αυτό. Δεν θα ξαναζητήσουμε να είστε γραμμένοι κάπου. Απλά μόνο και μόνο εσείς για να συμπληρώσουμε τις χίλιες. 5-6 θέλουμε βασικά ακόμα. Πάμε. Πού είπες, Άκη, να πάμε τώρα, θύμισε μου. Τι ερώτηση έκανες, σε ποιον, ναι. Σε αποσυντώνησα, μου αρέσει. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε πάλι όλα. Τίποτα. Τα παιδιά να συνεχίσουν να μας πούνε πώς ξεκινάει ο αγώνας. Τι γίνεται, πρώτη μέρα, πώς πάμε. Τι συναντήσατε, λέγε. Και το βασικότερο, πώς φτάσατε μέχρι την Ψαρεύτρα. Εγώ ακόμα δεν ξέρω πώς έφτασα βασικά. Γιατί έχουμε δει κάτι φωτογραφίες. Εμείς που σας παρακολουθούσαμε από την Ελλάδα, βλέπουμε κάτι φωτογραφίες ασύλληπτες. Εγώ, ας πούμε, έχω πάρει μέρος σε 5 παγκόσμια και τέτοιες συνθήκες δεν έχω συναντήσει ποτέ. Να βλέπω ένα ύψωμα μπροστά μου και ξαφνικά μια ομάδα να σπρώχνει ένα καροτσάκι με εξοπλισμό για να καταφέρει να ανέβει το λόφο. Για πείτε μας. Φανταστικό. Καταλαβαίνεις ότι εγώ λόγω κιλών δεν είχα ένα καροτσάκι, ήταν σαν να είχα 6 καροτσάκια πάνω μου για να τα κουβαλάω. Είσαι ήρωας, Γιάννη, είσαι ήρωας. Έγινε θαύμα, πραγματικά έγινε θαύμα. Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν θαύμα. Και να πω την αλήθεια ότι δεν πίστευα ότι θα ανταπεξέλθω μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, γιατί σας είπα ότι θέλει ιδιαίτερη, ήταν ιδιαίτερο ψάρεμα. Δηλαδή, τώρα ένας άνθρωπος στα κιλά τα δικά μου, να είμαι φορτωμένος με 20 κιλά, με τα καλάμια μου επάνω και να ανεβαίνω ένα λόφο σε ύψος 8 μέτρων, σαν ένα τριώροφο κτίριο. Πραγματικά είναι κάτι ασύλληπτο αυτό που λέω, αλλά τη μία μέρα έπρεπε να ανέβουμε έναν λόφο, ο οποίος ήταν σαν ένα τριώροφο κτίριο. Έφτανε στο ύψος ενός τριώροφου κτιρίου και μετά το κατέβαινε. Αυτό το πράγμα, όταν έφτανε σε πάνω, έλεγε πώς θα επιστρέψω πίσω, βασικά, γιατί σκεφτόσαι την επιστροφή μετά μέχρι να φτάσει. Ήταν πραγματικά οι τρομερές συνθήκες αυτές. Να πει ο Δημήτρης λιγάκι για την πρώτη μέρα, να σας πει λίγο να σας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Λοιπόν. Πρώτη μέρα του αγώνα, βασικά να πούμε λίγο ψαρευτικά τι γινόταν εκεί πέρα. Γιατί εντάξει, okay, τα γύρω-γύρω κομπλέ είναι, τα κάναμε, τα περάσαμε, δύσκολα αυτά, okay. Ψαρευτικά λοιπόν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να σταθεί κάτω. Τι εννοώ, ρίχνεις το μολύβι σου να κάτσει κάτω. Δηλαδή όσο απλό ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε, ρίχνουμε 100 γραμμάρια μολύβι, άντε έχει και λίγο ρεύμα, λέμε τώρα. Έκανα πλάκα με τους φίλους του Χαλκιδαίους και τους έλεγα μην ξαναπείτε της Χαλκίδα έχει ρεύματα και γέλαγα. Ότι έχει λίγο ρεύμα, ξέρω εγώ λίγο κύμα, άντε βάζουμε 125 πυραμίδα, άντε ο Μάκης ας πούμε στα λαβράκια, βάζει ο Σεγκερλής, βάζει 125 άγκυρα. Λέμε τώρα, 135. Εμείς λοιπόν εκεί έπρεπε με κάποιο τρόπο να σταθούμε κάτω. Ξεκινάμε με την πεπατημένη. 150 ας πούμε, μολύβι, Πορτουγκέζ. Ποτέ παιδιά. Στα 3 δευτερόλεπτα, δηλαδή κατά τον αριστερά μου ο Γιάννης ας πούμε, το βγάζει πάνω στο Γιάννη. Στα 3 δευτερόλεπτα δεν πάτωνε ποτέ το μολύβι. Και το νερό δεν ξεπερνάει το μέτρο. Και άρχιζες να βάλεις το μυαλό σου σε μία τάξη και να πεις να σκεφτείς το πώς θα κάτσω κάτω, πώς θα ψαρέψω πλέον. Γιατί είναι θέμα ψαρέματος, πώς θα μείνω κάτω. Φτάσαμε να βάζουμε σε κάποιες περιπτώσεις και 200 γραμμάρια πυραμίδα με 16 μπετονιά στο μοτέρ. Και αναφέρω 16 μπετονιά γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν θα καταλαβαίνει τι λέω αυτή τη στιγμή. Η 16 μπετονιά στο μοτέρ τη χρησιμοποιούμε γιατί έχει λιγότερη αντίσταση στο ρεύμα του ωκεανού για να μας ξεσύρει το μολύβι. Αντιλαμβάνεστε τώρα... Μπετονιά. Ναι. Μιλάμε τώρα για 16 μπετονιά, και 200 γραμμάρια μολύβι. Πώς δεν κοβότανε, ρε φίλε. Και εγώ...
δεν κόβεται. Έχει το glitter. Έχει το glitter. Ναι, 18-57. Αλλά εικονικό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει τόσο ρεύμα, Κώστα, που τραβώντας ίσα-ίσα, αυτό το πράγμα το ξανασήκωνε πάνω και το μετακινούσε. Και έπρεπε. Και έπρεπε. Ευτυχώς όμως σε αυτήν την περίπτωση, γιατί σκέψου να έχεις βάλει τώρα 170 γραμμάρια πυραμίδα, έχεις 16 ραμάνα και να πρέπει να τα ξεκολλήσεις μέσα από την άμμο. Δηλαδή δεν θα έβγαινε κανένα μολύβι, θα κοβόντουσαν όλες οι μπετονιές. Ευτυχώς που βοηθούσε αυτή η κατάσταση λιγάκι. Βοηθούσε. Άλλη, φτάνει στο πρακτικό. Δηλαδή έχεις πάρει 1, 2, 3 ψάρια έχεις πάνω στην αρματοσιά, γιατί δεν το κρύβουμε, είχε πολλά ψάρια, έτσι. Ιδίως λαβράκια σε αυτή την κατάσταση, πάρα πολλά. Και να έχεις λοιπόν 1, 2, 3 ψάρια. Και να έρχεται το κύμα, να έχει κάψει μπροστά, γιατί μιλάμε για κύμα, να έχει κάψει, να το βλέπει το ψάρι και το ψάρι να εξαφανίζεται. Να το τραβάει πάλι πίσω το κύμα. Και να προσπαθήσει εσύ να το βγάλει έξω, με κάποιο τρόπο. Το οποίο δεν είναι. Δηλαδή, κάποιε μέρε απελπιζόσουν να έλεγε θα το τραβήξω, γιατί γίνει. Το χάσα, το χάσα. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος κέρδισε στο τουρνουά το έπαθλο για το μεγαλύτερο ψάρι. Έπιασε το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα. Ένα κεφαλόπουλο κοντά στα 2 κιλά. Ο άνθρωπος έκανε αντεπίστροφη με το μοτέρ για να βγάλει το ψάρι έξω. Δηλαδή την ώρα που το ρούφαγε το κύμα μέσα, έκανε αντεπίστροφη, δεν είναι ελεφρένα, αντεπίστροφη και ξανά πάλι για να βγει το ψάρι έξω. Για να βγει το ψάρι έξω. Και κάποια στιγμή μπήκε μέσα και το πιάσε. Με τα χέρια. Γιατί δεν γινόταν, έγινε χάλια, ρημάδι. Ήταν ασύλληπτες οι συνθήκες. Και σε όλο αυτό το νερό να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει, ή να σκάει στα πόδια σου, να σου παίρνει τις αρματοσχέσεις, να τα παίρνει όλα, να σε τραβάει μέσα. Και το κύμα που ήταν τα ψάρια, τη μία φορά να είναι στα 20 μέτρα και όταν ανεβαίνει το νερό, κάποια στιγμή να φτάνει στα 120, 130, 140, 150 και πάει λέγοντας. Και πρέπει εκεί να ρίξεις, για να πάρεις τα ψάρια. Την πρώτη μέρα, μάλιστα, στον τομέα που ήμουν εγώ και ψάρευα, δίπλα μου ψάρευε ένας Ολλανδός, ο οποίος είχε πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ουαλία. Η αποχή στο σημείο το δικό μας, γιατί είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη, και αυτό συμβαίνει βέβαια και σε όλες τις παραλίες που ψαρεύουμε. Υπάρχει μία, δεν είναι μία ευθεία η παραλία, είναι άλλο σημείο που μπορώ να ψαρέψω εγώ. Αλλιώς είναι η αποχή στο δικό μου το σημείο, μπορεί να είναι πιο κοντά η αποχή τρεις ψαρεύτες παρακάτω. Στο δικό μας σημείο η αποχή πρέπει να ήταν πάνω από 200 μέτρα, γι' αυτό φύγαμε και άψαρι, έτσι. Δηλαδή, εγώ με τον Λαδό την πρώτη μέρα δεν πήραμε ψάρι, ήταν, και, ήταν η μη παραγωγική μέρα η δική μου. Δεν μπορούσαμε να φτάσουμε το σημείο που είχε τα ψάρια, γιατί μπροστά δεν είχε καθόλου. Το είχαμε ψάξει, το είχαμε ταινίσει όλο το σημείο. Εκεί που ήταν τα ψάρια μέσα, που δύο ψάρευτες πιο αριστερά από μένα έκανε ένα κόψιμο η θάλασσα και ερχόταν πολύ πιο κοντά το κομμάτι το συγκεκριμένο. Δεν πήρανε πολλά, πήρανε τρία ψάρια, αλλά μπορούσαν να φτάσουν την αποχή. Και ήταν σε εκείνο το σημείο ήθελε βολές πάνω από 200 μέτρα. Και καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτό είναι πάρα πολύ. Όχι είναι δύσκολο, μερικές φορές είναι και ανέφικτο να το κάνεις με κόντρα αέρα, με δόλωμα πάνω στην αρματοσιά και με μολύβια όπως είναι πυραμίδες, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήταν πραγματικά το παγκόσμιο το συγκεκριμένο, είδαμε όλες τις ψαρευτικές συνθήκες σε όλο το μεγαλείο. Είτε long casting, είτε κοντινό ψάρεμα το οποίο μπορεί να έχει και ένα τεχνικό κομμάτι, δυσκολίες για την ανάκτηση των ψαριών, χρησιμοποίηση και λεπτών εργαλείων και για να πιάσεις και μέτρα, αλλά και για το θέμα των ρευμάτων μέσα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν μια ασύλληπτη εμπειρία που έδωσε πάρα πολλά μηνύματα σε εμάς τους ψαράδες. Και βέβαια, αυτό που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε σαν αθλητές είναι να μεταφέρουμε πραγματικά όλες αυτές τις εικόνες και τις εμπειρίες στους νέους αθλητές, γιατί είναι πραγματικά κυκλοπαίδια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ψαράδες. Και στο προσωπικό του ψάρεμα εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό κάνετε, Γιάννη μου. Δίνετε την πληροφορία σε όλο τον κόσμο, ελεύθερα. Ελεύθερα, ελεύθερα. Και έτσι πρέπει να γίνει, βέβαια. Είναι πολύ ωραίο κάποιος. Εγώ σας μιλάω σαν νέος στο χώρο. Ασχολούμαι με τους αγώνες αρκετό καιρό, αλλά δεν έχω πάει ποτέ παγκόσμιο. Ήταν το πρώτο μου. Σε αγώνες του εξωτερικού έχω κάνει αρκετούς. Τρελάθηκα τη χαρά μου. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, προτείνω τον κόσμο, τα παιδιά, τα νέα που θέλουν να εμπλακούν με τους αγώνες αυτό με τα χίλια. Δεν υπάρχει. Αυτό που αποκομίζεις από εκεί, όλα τα υπόλοιπα σου φαίνονται αυτό που λέω εγώ, δεν το κρέμες. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Είναι κάτι άλλο. Κάτι μαγικό. Πετύχεις ή αποτύχεις. Δεν παίζει ρόλο. Οι εικόνες και οι παραστάσεις που βλέπεις είναι, παιδιά, δεν υπάρχει.
Νομίζω ότι κάποιος κάνει πλάκα. Δημήτρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει αποτυχία σε αυτό το πράγμα. Μα αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει αποτυχία, όποια θέση και να πάρεις. Καμία αποτυχία δεν υπάρχει. Το λέω για τον κόσμο, Άκη, που βλέπει μόνο ένα νούμερο και λέει πάλι και δεν κάνατε ή κάνατε ή οτιδήποτε. Δημήτρη, το λέω για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Ένας, ο φίλος ο Αλέξανδρος Στρομπούλης ρωτάει, οι ειδοποιητές επιτρέπονται εκεί? Πώς γινόταν, λέει? Όχι, μα... κοίταξε να δεις, στην αγωνιστική αλληλεία δεν είναι, καταρχάς 9 στις 10 δεν βλέπουμε τσιμπιά. Δεν υπάρχει τσιμπιά. Δεν βλέπουμε τίποτα. Πάμε με χρόνο. Εγώ τουλάχιστον να μιλήσω εγώ για μένα, δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Έτσι κάνουν όλοι. Ναι, δεν υπάρχει, δεν βλέπεις τσιμπιά. Πας με, πας ρολόι, δηλαδή, για να εξηγήσω, ρίχνεις την αρματοσκιά μέσα, παίρνεις την, αυτή που έβγαλες, γιατί έχουμε fast clip επάνω και αλλάζουμε τις αρματοσκιές. Παίρνεις την παλιά αρματοσιά, την κρεμάς στην κρεμάστρα πίσω στην παραμαλιέρα, φτιάχνεις τα παραμαλάκια, τα ισιώνεις αν έχουν χαλάσει, τολώνεις φρέσκα δολώματα, τα βάζεις πάλι, την έχεις έτοιμη, κοιτάς το ρολόι, έχουν περάσει 2 λεπτά, 5 λεπτά ανάλογα τι έχεις ορίσει εσύ σαν αθλητής, τραβάς, έχει ψάρι, δεν έχει, την αφήνεις κάτω, δολώνεις την επόμενη και ξαναρίχνεις και γίνεται αυτό το πράγμα ρολόι για ένα τετράωρο. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να βγάλεις πάρα πολλά ψάρια. Σε αυτό το τετράωρο μέσα και να διεκδικήσεις κάτι. Γιατί αν πας με βάση το τι θα δεις στο καλάμι, που κάποια στιγμή θα το δεις στην τσιμπιά, αλλά τι θα δεις στο καλάμι, έχεις χάσει την μπάλα. Δεν θα πάρεις ψάρι. Ή θα πάρεις πολύ λίγα. Αυτή η χρόνια είναι στάνταρ, Δημήτρη, ή αλλάζουν αναλόγως τους αγώνες? Κοίταξε να δεις, Ζάκη, τα ξέρεις καλύτερα. Ανάλογα τώρα, το ξέρεις, ξέρω τώρα, την κάνεις την ερώτηση, κάνεις την ερώτηση και καλά κάνεις, για να διευκολύνεις την κουβέντα. Πας και βάζει τι γίνεται δίπλα σου. Δηλαδή, μία μέρα ας πούμε, να σας πω τη δεύτερη μέρα, γιατί εγώ την πρώτη μέρα δεν πήγα καθόλου καλά, έβγαλα μόνο 5 ψάρια νομίζω, τερμάτισα 8 στον τομέα, κάτι τέτοιο. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν πετυχαίνω με τον Ισπανό, το Ρουίζ, ο οποίος ήταν παγκόσμιος πριν 2 χρόνια, 3, και τον έχω δίπλα μου. Λέω, τι ωραία, τι καλά, έτρεβα τα χεράκια μου, λέω, αυτός είναι, ό,τι κάνει θα κάνω, ξέρεις, ο Ελληνάρα, ό,τι κάνει θα κάνω. Τι έκανε λοιπόν το παιδί, δόλωνε αυτό που σας έλεγα, έριχνε αυτό το πράγμα, δηλαδή το πεντάλεπτο, γύριζε τα ψάρια πάνω, το ίδιο έκανα κι εγώ, αυτός πήρε 40, εγώ πήρα 25 τη δεύτερη μέρα ψάρια, έτσι, βγήκα δεύτερο στον τομέα, και δόξα τω Θεώ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού τα ψάρια απομακρυνθήκαν γιατί το κύμα είχε φτάσει πάρα πολύ βαθιά, ψάρευε πιο αργά. Ψάρευε με τέταρτο. Για να προλάβουν τα ψάρια, να προλάβει το κοπάδι, αν περάσει κάτι μέσα από το κύμα, να προλάβει να του βρει το δόλωμα. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Το κρίνεις ανάλογα τη συνθήκη, ανάλογα το τι υπάρχει δεξιά, τι υπάρχει αριστερά. Αν βλέπεις τον διπλανό σου και αρχίζει και βγάζει συνέχεια, φρεσκάρεις και εσύ τα δολώματα και προσπαθείς να τον ακολουθήσεις. Αν δεις ότι δεν φρεσκάρει και είναι πιο αργός και έχει απόδοση σε αυτό που κάνει, αργείς και εσύ. Πάντα πρέπει να κοιτάς, εκεί είναι ο αρχηγός από πίσω σου, αν υπάρχει, να υπάρχει ένας άνθρωπος να σε καθοδηγήσει και να σου πει πήγαινε πιο αργά, πήγαινε πιο γρήγορα, πήγαινε πιο βαθιά, πήγαινε πιο ρηχά. Αν είχαμε έναν άνθρωπο την τελευταία μέρα, πραγματικά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της τελευταίας μέρας ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι ήρθε στο τέλος. Εγώ θα συμπληρώσω απλά για τον αρχηγό που είπατε και εσύ και ο Γιάννης από πίσω, ή προπονητής ή βοηθή του προπονητή, κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Λέει στον αθλητή πώς θα ψαρέψει. Ο αθλητής στις περισσότερες περιπτώσεις στο εξωτερικό είναι απλά εκτελεστικό όργανο. Δεν σκέφτεται, δεν αποφασίζει τι θα κάνει, πώς θα ψαρέψει, πώς θα αλλάξει τη στρατηγική του, εκτελεί εντολές. Εντολές από ποιους? Από τους ανθρώπους που έχουν τεράστια εμπειρία από πίσω τους, που έχουν ζήσει δεκάδες παγκόσμια, που έχουν ψαρέψει εκατοντάδες φορές την παραλία αυτή που γίνεται ο αγώνας. Λέμε ότι ναι, δεν συγγνώμη παιδιά που σας παίρνω το χρόνο τώρα, να συγκυρώσω το δικό σας κομμάτι. Λέμε ότι δεν υπολοιπόμαστε από τους υπόλοιπους ξένους αθλητές από οποιαδήποτε χώρα και να είναι αυτή, είτε Ιταλοί, Ισπανοί, Γάλλοι και πάει λέγοντας, Άγγλοι. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Και δεν ξέρω, δηλαδή δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει κακός αθλητής. Να το πω έτσι. Σωστός είσαι.
Αυτό όλοι ακριβώς. Είναι καλοί ψαράδες, όλοι είναι καλοί λοιπόν, αθλητές. Εγώ... Αλλά έχουν τεράστια διαφορά στο background. Στους ανθρώπους με την εμπειρία που έχουν και προσφέρουν στους αθλητές τους που είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, εγώ λέω να τη χωρίσουμε κάπου εδώ την εκπομπή, έτσι γιατί έχουμε και δύο. Ενώ να τη χωρίσουμε να λένε ό,τι ερωτήσεις έχουν οι φίλοι μας από κάτω για τους αγώνες και οτιδήποτε, αλλά να πάμε και στο ψαρευτικό, γιατί έχουμε το Γιάννη, ο οποίος ασχολείται με γκλέζικο. Έτσι, είναι μια κατάλληλη ευκαιρία. Έτσι, Γιάννη μου, ή κάνω λάθος? Κόλλησε ο Γιάννης. Βέβαια, ναι, εννοείται ότι ασχολούμαι και με γκλέζικο. Βέβαια, κάστινγκ, έτσι, η αγάπη μεγάλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, ό,τι αλλά... θέλουν οι φίλοι μας, τώρα που είναι και ο Δημήτρης και ο Γιάννης εδώ, δεν ξέρω, και ό,τι θέλουν για την... δηλαδή, ας πούμε, ρωτάει ο φίλος ο Νόντας πόσα καλάμι έχει ο κάθε αθλητής. Ένα, επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται άλλο. Ένα ψαρεύει. Ένα ψαρεύει και από πίσω ανοιχτά όσα θέλουμε. Όσα νομίζουμε ότι... Όσα φύγει αντίστροφα από τη θάλασσα. Ναι. Όσα θέλουμε, όσα νομίζουμε ότι μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Λοιπόν, να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ναι. Έτσι από περιέργεια, τι ψάρια είχε και τι ψάρια παίρνετε? Κεφαλόπουλα, λαβράκια και τα δύο, και τα σπότιτα αυτά με τις βουλίτσες και τα κανονικά που έχουμε κι εμείς. Γλώσσες, δύο είδη από γλώσσες, αυτή τη μακρόστενη και τη στρογγυλή του Ντούμπορτ, αυτή με την πιτσιλωτή. Κάποιες δράκινες, κάποιες ζαργάνες. Ζαργάνες. Τι άλλο βγήκε, ρε Γιάννη? Νομίζω αυτά. Νομίζω κάτι. Να ρωτήσω εγώ, γιατί για τους Έλληνες εδώ πέρα, να ακούνε ότι βγάλατε κέφαλους στο casting, είναι κάτι ασυνήθιστο. Ρωτούσα λοιπόν εγώ πόσους βγάλατε, τι κέφαλοι ήταν αυτοί, τι γαρματουσία χρησιμοποιήσατε, τι δόλωμα και πώς τρώνε αυτά τα ψάρια. Έχουμε βγάλει και εδώ κέφαλους, Ναι, απλά δεν είναι τόσο συνηθισμένο στους Έλληνες ψαράδες. Ναι, ναι. Πες το Γιάννη, ξεκίνασε. Και Δημήτρη, στο θέμα της αρματοσιάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πει πόσο ακριβώς τα ψάρια συγκεκριμένα. Θα πούμε το εξής, ότι στην ημέρα των προπονήσεων είναι ένα κομμάτι που θέλω να το διευκρινίσουμε. Όταν πήγαμε στις παραλίες, το κομμάτι που της θάλασσας που πήγαινε από την πίσω μεριά, αυτό που δείξαμε τη φωτογραφία, το ριάκι, το ποταμάκι που δημιουργούσε πίσω από το κομμάτι που ψάρευαμε, το στεγνό, όταν ανέβαινε η θάλασσα. Τη μία μέρα, όταν πήγα να περάσω απέναντι στο στεγνό κομμάτι που ψάρευαν τα παιδιά, την ώρα που υπατούσα μέσα, ήταν το νερό γύρω στους 10 πόντους, ξαφνικά μπροστά μου περνάει ένα κοπάδι από κέφαλους. Σε εκείνο το κομμάτι. Πραγματικά εκεί νόμιζα ότι λέω θα είναι η λαχτάρα μου για να πιάσω ψάρια. Δεν το πίστευα ότι είδα κέφαλους σε εκείνο το σημείο. Και εκεί ήταν η πρώτη αντίληψη ότι έχουμε κέφαλους, να αντιμετωπίσουμε κέφαλους στο ψάρεμά μας. Όταν ψαρέψαμε εκείνη την ημέρα, βγάλαμε ένα καλάμι με μακρύ παράμαλο, το πέταξαμε μέσα στο ποτάμι και τσίπησα δύο κέφαλους μαζεμένους. Θυμάσαι, Δημήτρη, όταν κάναμε την προπόνηση τη δεύτερη μέρα. Ναι, στη Λαμπουβερή. Στη Λαμπουβερή, σωστά. Στη Λαμπουβερή. Μπράβο, ακριβώς. Εκεί καταλάβαμε ότι έχουμε να κάνουμε με κέφαλους που πραγματικά και εμάς μας εντυπωσίασε, γιατί δεν ήταν ένα-δύο τα νούμερα, ήταν κοπάδια με κέφαλους στο σημείο. Άρα ήταν η πρώτη ένδειξη ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κεφάλους στο ψάρεμά μας και μάλιστα σε πολύ ρηχά νερά σε κάποια σημεία. Ήταν ενδεικτικό για το ψάρεμά που θα κάνουμε, διότι μπορεί στο σημείο που θα έχεις πληρωθεί να έχεις αυτό το φαινόμενο και να αντιμετώπιζες ένα κομμάτι νερού το οποίο ήταν 10, 15, 20 πόντους. Δεν είπε ότι δεν είχε ψάρια μέσα, είχε δική ψάρια. Και τώρα πάμε στο τεχνικό κομμάτι να σας πει τώρα τις παραλλαγές αρματοσιάς του Δημήτρης που χρησιμοποίησαμε για τους κεφάλους. Λοιπόν, αρματοσιά τώρα για κεφαλόπουλα. Ψιλόγνωστο για τον περισσότερο κόσμο, όπως είπε και ο Άκης, είναι δύσκολο θέλαμε στο casting. Βέβαια, όσοι ασχολούνται με αγώνες, πάνω κάτω κάποια στιγμή κάπου έχουμε πιάσει, κάτι έχουμε κάνει. Η πιο εύκολη αρματοσία για να τα πιάσει είναι η Λίνα Λόγκα. Εύκολη εντός εισαγωγικών, δύσκολη στη χρήση της. Σε αυτές τις συνθήκες τώρα, με κυματισμούς, με πράγματα να τη δουλέψει. Οπότε τι κάναμε ένα κρασικό τριπλάρι,
με ένα μέτρο παράμαλο, ένα 10-90 πόντους εκεί μέσα, το οποίο δεν είχε πάνω του τίποτα, παιδιά. Ούτε φλωτεράκια, ούτε προσελκυστικά, τίποτα. Μόνο ένα εξάρι τσίνο αγκίστρι, που ήταν και το επιτρεπόμενο του παγκοσμίου, από 6 και πιο μεγάλο επιτρεπόταν, όχι από 6 και πιο μικρό, 6 νούμερο αγκίστρι και πλούσιο δόλωμα. Ήθελε κίνηση, θέλει κίνηση το Κεφαλόπουλο. Είτε ακροβάτι δόλωνες, είτε αυτά τα μάντις, πώς τα είπε ο Άκης, δεν θυμάμαι, μπράβο αυτά, τα σκουλικάκια τα οποία τα δολώναμε 3-3-2-2 να κουνιούνται λίγο μέσα στο νερό, πήγαινε το Κεφαλόπουλο και όρμα και πάνω. Ήταν απίστευτο. Και το καλά με Λάσκα, ήθελε η Μπετονιά Λάσκα. Όταν το είχε στεντωμένο, δεν χτύπαγε. Άλλο τρελό αυτό. Ήθελε Λάσκα η Μπετονιά να κάνει Λάσκα μέσα στο νερό και ξαφνικά έβλεπε το βαρύδι σου εκεί που ήταν μπροστά σου, έκανε τσακ και μετακινιόταν. Τράβαγε και ήταν πάνω. Φοβερό, δεν υπάρχει. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που λέμε και πριν. Εμπειρίες. Βέβαια. Να συμπληρώσω για το εξάρι αγκίστρι που είπες. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα υπάρχουν δύο όρια στα αγκίστρια. Όσα γίνονται σε ωκεανό, επιτρέπονται να έχουν το λιγότερο επιτρεπτό άνοιγμα είναι τα 8 χιλιοστά. 7 χιλιοστά και στη Μεσόγειο τα 5. Που σημαίνει ότι αναλόγως από εταιρεία σε εταιρεία μπορεί να είναι εξάρι αγκίστρια για τον ωκεανό, μπορεί να είναι πεντάρι, εφτάρι, δεν έχει σημασία, πρέπει να είναι minimum το άνοιγμα στα 7 χιλιοστά, ενώ στη Μεσόγειο τα 5. Πιο μικρό αγκιστράκι επιτρέπεται. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, τα ψάρια του Ατλαντικού εκεί που ψαρεύαμε ήταν όλα μεγάλα, έτσι. Δεν υπήρχε ψαράκι μικρό. Και όλα, παιδιά, καταπίνανε. Γεια σας. Δεν έχει. Α, ναι, κάτι σημαντικό για εδώ. Κάτι σημαντικό, θέλω να το πω, θα καταχρηστώ λίγο τον χρόνο της εκπομπής. Μέσα από τα βίντεο έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές ότι τουλάχιστον εγώ το κάνω, κόβω το παράμολο και αφήνω το ψάρι να ζήσει. Έχει μπει κόσμος από κάτω, μας κράζει, μας κάνει, μας δράνει. Στο παγκόσμιο λοιπόν, πήραμε εντολή, αν το ψάρι έχει καταπιεί και έχει πάει βαθιά, να κόβουμε το παράμολο και να το αφήνουμε να ζήσει. Μετά από λίγο, μας εξηγήσαν οι άνθρωποι, που είναι, το κατέχουν το αντικείμενο πιο πολύ από εμάς, ότι το ψάρι ζει κανονικά και ότι αποβάλλει το αγκίστρι μετά από λίγο καιρό. Κάνει ένα απόστημα και το πετάει, το αποβάλλει, το βγάζει μόνο του. Καλό θα είναι λοιπόν, όταν πιάνουμε ένα μικρό ψαράκι, κόβουμε το παράμαλο, δεν το τραβάμε, δεν το ξεκυλιάζουμε, κόβουμε το παράμαλο και το μολάμε να ζήσει. Είναι κρίμα. Σωστό. Τουλάχιστον έχει πιθανότητες έτσι. Γιατί άμα τραβήξει το παράμαλο, τελείως, και ματώσει, είναι σίγουρο ότι δεν πρέπει να ζήσει. Έτσι ακριβώς. Έτσι σωστό. Κώστα, ερωτήσεις για πες. Είναι αυτό που... Σεβασμό στον πληθυσμό της θάλασσας. Είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε... Να ψαρεύουμε και εμείς και τα παιδιά μας σε βαθμό στον πληθυσμό της θάλασσας. Έτσι ακριβώς. Η ευχαρίστηση που μας δίνει το ψάρεμα και η σύλληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Οπότε, μεγέθη μικρά, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει μέγεθος μικρό, υπάρχουν οι κανονισμοί, υπάρχουν οι πίνακες, όλοι οι ψάρεδες το γνωρίζουμε. Επιστροφή στη θάλασσα το ψάρι, να μεγαλώσει, γιατί θα είναι εκεί το ψάρι και θα έρθει να μας περιμένει όταν πρέπει να το ξαναπιάσουμε πάλι. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Τροπούλης ρωτάει τα ψάρια μετά... Είναι catch and release. Τα πιάνουμε και τα απελευθερώνουμε κατευθείαν. Όλοι οι αγώνες είναι έτσι, παιδιά, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στέριο. Και στην Ελλάδα. Για να πούμε λιγάκι στους φίλους μας, έτσι τώρα εδώ πέρα, κάτι άσχετο θα πω, παιδιά. Επειδή κάναμε μια τριπλή προσπάθεια με τον Αστέριο το Σάββατο να κάνουμε ένα live, έτσι δεν είναι, Αστέριο? Είχαμε μια αποτυχία, έτσι είναι μέσα και αποτυχία, παιδιά, στα live. Τελειώσαμε, να φανταστείτε, μια μπαταρία λάπτοπ στην προσπάθεια. Το ξαναφορτίσαμε, δεν μας έφτασε ούτε η μπαταρία, ούτε είχαμε σήμα. Ζητάμε συγγνώμη, έτσι ήταν μια τριπλή αποτυχία, νομίζω, Στέργιο, θυμάμαι καλά, έτσι, στην προσπάθειά μας. Θα επανορθώσουμε, πιστεύουμε, με πάρα πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων, πόσες συνδρομητές θέλουμε ακόμα? Βλέπω 10 ακόμα χρειάζονται για 1000. Ωραία. Αυτό που ζητάμε με τους συνδρομητές είναι, παιδιά, για να μπορούσαμε να προγραμματίζουμε, ειδικά και το live στην παραλία. Το ξέρει και ο Άκης τώρα πόσο δύσκολο είναι, έτσι καταλαβαίνεις, Άκη μου.
τουλάχιστον να έχετε τώρα μια εικόνα ότι 9, 8, 7, 30, 10 η ώρα θα βγούμε. Παρεμπιπτόντως το live που κάναμε δεν δείξαμε, δεν είχαμε αποτελέσματα μέχρι που βράδυγεσαι. Από το βράδυ όμως και μετά θα ανεβάσω βίντεο. Έτσι, όσοι θέλετε το βλέπετε. Πάμε, συνεχίζουμε. Και γυρίσατε στην Ελλάδα γεμάτη αναμνήσεις αλλά και πάρα πολύ κούραση. Πόσο καιρό κάνετε ξανά πάντα για ψάρεμα? 2 εβδομάδες. Και γρήγορα πήγε. Εύκολα. Οι χαρματοσχέσεις φίλε δεν μένες. Έκανα μία εβδομάδα πριν για κλέσικο, δεν πήγα για κάστινγκ. Γιατί όποτε και εγώ γίναγα παγκόσμιο, έλεγα θα κάνω ένα μήνα να ξαναπιάσω καλά μία, αλλά όπως το είπατε, έτσι στις 2 εβδομάδες είχα φύγει και εγώ, είχα πάει κατευθείαν για ψάρεμα. Αφού ξέρεις, είναι ξεμιαλίστρες. Παίρνουν τηλέφωνο ένας και μπήκαν εδώ, μπήκαν εκεί, μπήκαν παρακεί. Δημήτρη, πάνω σε αυτό που είπε. Πάνω σε αυτό. Βέβαια, Άκη, πήγα για εγκλέσικο και έπιασα κέφαλο. Έπιασα κέφαλο. Πάνω σε αυτό που είπε για τα ψάρια, ότι πρέπει να τα απελευθερώνουμε έστω και με το αγκίστρι μέσα, ρωτάει ο Κώστας SBT, έχουν πει ότι δεν πρέπει να δουλεύουμε αναξίδωτα αγκίστρια, γιατί αυτά όταν μένουμε στα ψάρια, λέει, δεν γλιτώνουν. Κάρμπον. Αγκιστράκια κάρμπον. Είναι κάρμπον. Okay. Ναι, αγκιστράκια κάρμπον. Το κόβεις όσο πιο μέσα το... Ναι, έτσι. Και πολλές φορές το αποβάλλει και ο οργανισμός, δεν χρειάζεται να λιώσει το αγκίστρι και να φύγει. Το αποβάλλει, κάνει δημιουργεί μια κίστη και το αποβάλλει ο οργανισμός. Αν να σωθεί δηλαδή, θα σωθεί. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σου κάνω τώρα μια ερώτηση εδώ πέρα από τους φίλους. Στον Πολωνέσκ λέει που κάνει ο Γιάννης και έχει διδακτορικό αποκλείεται στους Γερμανούς. Τι εννοεί, δεν ξέρω τώρα. Είναι φίλος σου αυτό πάλι, Γιάννη. Ο Φώτης ο Ρετσίλας. Φωτάρα, παχταρά. Φιλαράκι σου είναι, φιλαράκι σου. Φωτάρα. Φιλιά στο φίλο το Φώτη. Είναι το ψαλευτικό μου ζευγάρι στο εγκλέσικο. Για σας. Α, ναι. Λοιπόν, είναι άνθρωποι που πηγαίνουμε μαζί και έχουμε καταναλώσει πάρα πολλές ώρες ψαρέματος, ειδικά στο κομμάτι του εγκλέσικου, του Πολωνές. Είχαμε μία απόδραση το Σαββατοκύριακο, γιατί όπως είπαμε δεν αντέχουμε χωρίς ψαρέμα τελικά. Πήγαμε σε ένα μέρος να ψαρέψουμε Πολωνές και πέσαμε σε αυτό το εκπληκτικό ψάρι, το οποίο λέγεται, έτσι νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, πλέον. Είναι ένα ψάρι το οποίο εγώ δεν το έχω γευθεί ποτέ, αλλά από ό,τι μου έχουν πει είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αλλά τελικά, επειδή είχα κάνει πάρα πολλές συλλήψεις εκείνη την ημέρα με Γερμανούς και μάλιστα πολύ μεγάλα μεγέθη, είναι ένα ψάρι που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χτύπημα στο εγκλέσικο. Πραγματικά εντυπωσιακό ψάρι. Ουσιαστικά νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το μέγεθος του ψαριού. Όμως βλέπεις ένα ψάρι γύρω στα 150, 200 ή 300 γραμμάρια και νομίζω ότι βαράει ένα ψάρι 900 γραμμάρια ή μισό κιλό. Και είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ένα ψάρι το οποίο δυσκολεύτηκα πραγματικά να το διαχειριστώ και να σας πω γιατί. Γιατί είναι ένα ψάρι το οποίο, ειδικά σε χαμηλές διαμέτρους στις μπετονιές, μάλιστα εκείνη την ημέρα χρησιμοποιούσε ένα light καλάιν Μπολονές, παράμαλο 0-10. Το 0-10 το κόβει στεγνά, δηλαδή μόλις έπαιρνε το ψάρι, επειδή τρώγανε και όλα στα ψάρια, στόμα, ανέβαζε το παράμαλο επάνω κομμένο τελείως. Και ήθελε μια πολύ ιδιαίτερη μεταχείριση στο κάρφωμά του, δηλαδή στα πρώτα τσιμπήματα πρέπει να κάνεις άμεσο κάρφωμα για να το καρφώσει το ψάρι, να μην προλάβει να καταπεί το δόλωμα και να σου δαγκώσει την πετονιά. Και ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο εξαιρετικό ψάρεμα ο Γερμανός. Πραγματικά, αν πετύχει κάποιος, τους πετύχει, νομίζω είναι καλή εμπειρία, ειδικά για Μπολωνές. Να πούμε, Γιάννη, ότι ο Γερμανός είναι μια αγριόσαλπα, έτσι. Η σάλπα ξέρουμε πόσο κοφτερά δόντια έχει, οπότε είναι λογικό να κόβει το παράμαλο εύκολα. Ακριβώς. Είναι πολύ όμως μαχητικό ψάρι και αξίζει τον κόπο, δηλαδή, άμα το πετύχεις, υπάρχει δηλαδή σε πληθυσμούς, είναι το ψάρι μα γίνεται πολύ εντυπωσιακό. Ξέρω και ότι ψαρεύει σε μια περιοχή που δεν έχουμε πολλή πληροφορία. Κάστινγκ μιλάω. Για κάστινγκ, γιατί οι πιο πολλοί φίλοι εδώ πέρα τη εκπομπή είναι του κάστινγκ.
Θα μας πεις λίγο για τα μέρη σου, για τη Δυτική Πελοπόννησο, έτσι, τις παραλίες, τα ψάρεματα που κάνεις εκεί, τα ψάρια που μπορεί κάποιος να βρει. Φυσικά. Πολύ ωραία μέρη. Φυσικά. Πολύ ωραία μέρη, παραλίες για self-casting, φοβερές παραλίες. Το κομμάτι το οποίο ψαρεύω ιδιαίτερα και μάλιστα είναι και ένα είδος ψαρέματος το οποίο με εντυπωσιάζει πραγματικά, γιατί έχει να κάνει και με self-casting, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή μακρινές βολές ή κύματα ή κυματισμούς έντονους. Ψαρεύω πολύ το κομμάτι από την Κυπαρισία μέχρι τον Πύργο, δηλαδή όλη αυτή την ακτογραμμή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, με μεγάλες παραλίες, ανοιχτή θάλασσα, οπότε έχεις να κάνεις με συνθήκες ψαρέματος μερικές φορές πάρα πολύ δυνατές, ιδίως όταν έχει αέρα. Τα κύρια λιεύματα σε εκείνη τα μέρη είναι το λαβράκι, το οποίο πραγματικά σου δίνει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση στο μέρος για να το μάθεις να το ψαρεύεις και με casting, με πάρα πολλές τεχνικές και τρόπους. Είναι η τσιπούρα, οι μουρμούρες και βέβαια υπάρχουν και πολλά κυνηγία έρικα ψάρια, τα οποία με ψαροδόλια μπορείς να τα πετύξεις συγκεκριμένες εποχές. Το κύριο αρήμα βέβαια είναι το λαβράκι στην περιοχή της συγκεκριμένη, οι μουρμούρες και λιγότερο οι τσιπούρες, οι πιο μικρές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο συνήθως όταν έχει αέρα, υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία βγάζει και σαργούς καλούς. Νομίζω ο Άκης έχει ψαρέψει τα μερικά του και τα γνωρίζεις από την Κυπαρισία. Και μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα σημεία κιόλας, γιατί εμείς δεν είναι κρυφή. Να πεις μερικά έτσι σημεία που θα πάει κάποιος και θα ευχαριστηθεί έτσι λίγο το casting. Πολύ ωραία. Ιδίως τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια περίοδο, ειδικά για το κομμάτι της Δυτικής Πελοποννήσου, που είναι πραγματικά αρχίζει να μπαίνουν τα ψάρια, να έχει ψάρια δηλαδή περιοχή. Συνήθως τους μεγαλύτερους πληθυσμούς στο κομμάτι αυτό, από την Κυπαρισία μέχρι τον Πύργο, τα ψαρέματα καλά γίνονται από Νοέμβριο μέχρι τέλη Φλεβάρι, Μάρτι, έχουμε διάφορες καλές συλλήψεις. Ένα κομμάτι το οποίο το ψαρεύω πάρα πολύ συχνά είναι δύο παραλίες, είναι κοντά στην Κυπαρισία, είναι το Μεμί και το Σενί. Είναι δύο παραλίες οι οποίες, ξέρει ο Άκης, έχει ψαρεύσει αρκετές φορές. Είναι δύο παραλίες οι οποίες δίνουν κράτα καμία αγόρη για μας, είπαμε να δώσεις, όχι όλα. Εντάξει. Ανοιχτά, έτσι και είναι η πρώτη μου επίσκεψη στην κομπή, οπότε θα είμαι πολύ εγκάρδιος με τους φίλους και θα δώσω πληροφορίες. Είναι ένα μέρος στο οποίο πραγματικά το χειμώνα δίνει πολύ καλές μαρμούρες. Με έντονο καιρό, όταν λέμε έντονο καιρό με 5 μπορεί και 6 μποφόρ, το σημείο το συγκεκριμένο βγάζει και πολύ καλούς αργούς και όχι σε μακρινές αποστάσεις, αλλά πολύ κοντά στην παραλία. Και βέβαια δεν λείπουν και οι τσιπούρες από το συγκεκριμένο το σημείο. Το κομμάτι το υπόλοιπο βέβαια, όταν ξεφεύγουμε από το κομμάτι της Παρισίας και πηγαίνουμε για τις παραλίες οι οποίες είναι ανοιχτές και μιλάμε τώρα από το κομμάτι που καλούν από το καλό νερό και μετά, εκεί τα ψαρέματα είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, διότι τα λιεύματα μειώνονται, δεν είναι τόσο μεγάλα. Εκεί μπαίνουμε στο καθαρέμο ψάρεμα στο λαβράκι, που είναι ο βασιλιάς της περιοχής. Και πραγματικά, εάν πάμε σε περίοδο το Γενάρη, το Φλεβάρι, να ψαρέψουμε στο συγκεκριμένο σημείο, ιδίως σε περιοχές όπως είναι το Καλό Νερό, το Γιαννιτσοχώρι, γιατί εκεί είναι το κομμάτι το οποίο σκάει η Νέβρα, ο ποταμός, στις εκβολές εκεί, το ψάρεμα... Και το βουνάκι, πες τα όλα, Γιάννη, και το βουνάκι. Και το βουνάκι, το βουνάκι μάλιστα, το βουνάκι, η Ελαία, είναι να πω και άλλη μια περιοχή αμέσως μετά. Είναι κομμάτι το οποίο πραγματικά θα δώσουν μεγάλες συγκινήσεις στους ψαράδες του συγκεκριμένου είδους, όσοι ψαρεύουν δηλαδή λαβράκι, και στους πινάδες, σπινεράδες και στους καστεράδες, έτσι. Και είναι και ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά, όταν έχει καιρό, θέλει ιδιαίτερο ψάρεμα γιατί κάνει self-casting, που είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να απαντήσουμε και στο φίλο μας, το Fishing Greece, που μου κάνει επανωτές ερωτήσεις, είναι... μόλις γίνει βίντεο, δηλαδή μόλις τελειώσει το live και γίνει βίντεο και ανέβει στο YouTube, κάνεις ένα σχόλιο εκεί πέρα. Η κλήρωση θα γίνει στο επόμενο live, την επόμενη Δευτέρα.
Ο μηχανισμός είναι Shimano 6000. Στέργιο, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν είχα τηλέφωνο αυτές τις μέρες και χαλάσει. Έτσι, κάτι μου είπες για ένα σχόλιο, θες να μου το πεις, κάποιος φίλος που είχε γράψει κάτι έτσι περιφραστικά, που, ότι το αλλάξαμε το διαγωνισμό, κάτι... Ότι λες για την κλήρωση της, στο 90 λεπτό, ας πούμε, αλλάξαμε το αυτό, αλλάξαμε τους όρους. Αλλάξαμε τους όρους. Ναι, καλά μου το έχεις πει. Λοιπόν, έψαξα να βρω το σχόλιο. Δεν μπόρεσα εγώ να το βρω, έτσι. Είχαμε κάνει 3 πανωτά βίντεο, ότι υπάρχουν στο YouTube, ένα στο δικό μου το κανάλι, το οποίο νομίζω το ανέβασες και εσύ, Αστέρη, έτσι, το βίντεο μου, έτσι είναι, το οποίο επεξηγούμε για δεύτερη φορά το τι πρέπει να κάνει. Είπαμε, στο live, σε συγκεκριμένο live, το γράψαμε. Το μόνο που κάναμε πριν ήταν να διαλέξετε μηχανάκι μεταξύ Πρέτζιο και Shimano. Ο φίλος μας, ο Στέλιος, ο Μεσέ, ο οποίος τυχάνει να είναι και κοντά μας και θα πάω να το δώσω εγώ, το καλάμι, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, από αύριο, διάλεξε το Πρέτζιο, οπότε γυρίσαμε μετά στο Shimano και το κάνουμε κλήρωση. Αυτά, συνεχίζουμε. Συγγνώμη για την παρένθεση. Δημήτρη, σειρά σου. Σειρά μου, στα μέρη σου, πες μας ποια μέρη προτιμάς, ποια είναι τα αγαπημένα σου. Εγώ λατρεύω την Εύβοια. Πού με Δημήτρη, πού? Για την Εύβοια. Από την πλευρά του Αιγαίου ή από... Παντού. Παντού. Δεν έχω κανένα θέμα. Δηλαδή, λόγω ότι μένω στην Αθήνα και δεν με ελκύει, ρε παιδί μου, να πάω εδώ στα γεωργία της Αθήνας. Θέλω να, ή να πάω προς Λαμία, δηλαδή εκείνο το κομμάτι το ωραίο, ή να κατέβω προς τα κάτω, δηλαδή νοτιοβοϊκό, ή να πάω από τη μέσα από λίμνη, από Λιχαδονήσια, από εκεί μέσα. Δηλαδή, θέλω τέτοιο πράγμα, θέλω ευωϊκό, θέλω ντόπια ψάρια μόνιμα εκεί μέσα, να τα κυνηγάω όλη τη νύχτα. Δεν πάω για το ένα. Προστάριστα εκεί πέρα κάτω πας. Ναι, είναι πολύ όμορφο εκεί. Πολύ όμορφο. Ελαφολίμανο, εκείνη μποριό, εδώ... Παναγιά, βοήθα. Εκεί, εδώ πέρα έχει... Γιατί, Δημήτρη, γιατί λες μόνο ευωϊκό, βόρειο ή νότιο, από τη μεριά του Αιγαίου, γιατί δεν σου έχει δώσει έτσι ανάλογα ψάρια, δεν έχεις μείνει ευχαριστημένος. Κοίταξε να δεις, έχει να κάνει και με τα ψαρέματα που κάνουμε, δηλαδή, λόγω των υποχρεώσεων και όλα αυτά, κάνω 2, το πολύ 3 ψαρέματα όλο το μήνα. Οπότε όταν πηγαίνω για ψάρεμα θέλω δράση, θέλω να γίνεται χαμός. Το Αιγαίο είναι λίγο τζόκερ φάση, δηλαδή πας, μπορεί όντως να κάνεις τη ζημιά. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα κάνεις τη ζημιά. Είναι πολύ μακριά ή είναι πολύ δύσβατα ή με πολλές στροφές κλπ. Και τρως πολύ από την ενέργειά σου ή από τον χρόνο σου να φτάσεις εκεί για να τα ψαρέψεις. Και μπορεί, ξέρω εγώ. Είναι τζόκερ, όπως το πες. Είναι λίγο τζόκερ. Μια φορά για να κάνεις την ψαριά τη ζωή σου και έτσι. 5 να μην πάρεις την πιάνα. Έτσι ακριβώς. Ενώ ευωϊκός είναι διαφορετικό. Ενώ ευωϊκός είναι κάτι άλλο. Έχουμε και μια ερώτηση εδώ πέρα του φίλου του Τζαβέ που λέει: Τζαβέ, ποιες περιοχές ανάμεσα βορρά και νότο έχει τους καλύτερους ψαρότοπους? Έτσι, πολύ γενική ερώτηση. Δηλαδή, ποιος υπερτερεί, ο βορράς ή ο νότος μέσα στους ψαρότοπους? Δεν υπάρχει, μόνο άλλα ψάρια έχουμε. Έχουμε άλλα ψάρια. Ο βορράς έχει πολύ μουρμούρα, πολύ λαβράκι, πολύ τσιπούρα, μικρή όμως, όχι μεγάλη. Δεν έχει πολύ σαργό. Δεν έχει πολύ σαργό, δεν έχει λιθρίνια, δεν έχει φαγκριά, δεν έχει κόκκινα γενικά. Εμείς από εδώ έχουμε πολλά κόκκινα. Έχουμε κάποιους και εμείς κάποια σαρκοτόπια καλά, έχουμε μεγάλες τσιπούρες. Δεν υπάρχει υπερτερή ξέση. Για μένα όλα τα μέρη έχουν φοβερούς ψαρότοπους. Και όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Και έτσι είναι ακριβώς. Φανταστική και για μένα είναι ο τόπος προορισμός για ψάρεμα για όλο τον κόσμο πρέπει να είναι. Έτσι, και να, από αυτά τα μέρη που έχω επισκεφτεί, που έχω ψαρέψει, θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι θέρετρο, για ψαρευτικό θέρετρο για όλους τους φανατικούς ψαράδες του κόσμου. Έτσι. Μα καταρχάς, στα περισσότερα σημεία, ρε παιδιά, πάει τα μάξη από πίσω. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, σε όλο το εξωτερικό περπατάνε τα μέτρα τα απίστευτα για να φτάσουν στη θάλασσα και εμείς είμαστε με τα αμάξι, καρέκλα, τραπεζάκι, τσίπουρο, μπύρα. Και όχι μόνο, Δημήτρη, δες το χρώμα της θάλασσας που έχουμε, δες τις συνθήκες, δες τον ήλιο,
δες πιο ήπιες συνθήκες από πλευράς καιρού και αλληλίες, όλα αυτά. Βέβαια. Πολύ πιο εύκολα πράγματα. Πιο πολλά ψάρια, το τονίζω αυτό και να το πιστέψουν οι φίλοι μας, πιο πολλά ψάρια από πολλά άλλα μέρη. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα συγκεκριμένα σημεία και στο εξωτερικό που θα βρούμε ψάρια. Αλλά και εδώ, συνολικά, πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη θάλασσα. Έχουμε πιο πλούσιο ψαρότοπο. Έχουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια και αυτό που λες. Να πούμε και κάτι άλλο. Λόγω της συναναστροφής μας με ανθρώπους που ψαρεύουν στο εξωτερικό, μας δίνει τη δυνατότητα διαγωνιστική αλία αυτό. Μιλώντας μαζί τους, είναι πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι έρχονται και επισκέπτονται την Ελλάδα και εμείς βέβαια δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρουμε. Εμείς το ξέρουμε γιατί έχουμε μιλήσει μαζί τους. Για να έρθουν να ψαρεύσουν σε εμάς. Τι είναι ένα κομμάτι αυτό τώρα που είπες, αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση τώρα. Ανοίγεις ένα κεφάλαιο το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια τεράστια εκπομπή για αυτό το πράγμα και μπορούμε να το κάνουμε κάποια στιγμή αυτό. Που μιλάμε για τον αλληλευτικό τουρισμό, τι έχουμε να εκμεταλλευτούμε, τι σημαίνει αγωνιστική αλία, τι σημαίνει έχει το ξένο στην Ελλάδα εδώ, τι σημαίνει να κάνεις έναν αγώνα διεθνούς επιπέδου σε μια περιοχή, τι μπορεί να επιφέρει ένας αγώνας τέτοιου μεγέθους στην τοπική κοινωνία, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Είμαστε περικυκλωμένοι από τη θάλασσα, ψάρια παντού και πραγματικά εμείς το έχουμε σε δεύτερη μοίρα. Έτσι. Αυτό το πράγμα. Έτσι, το έτσι. Μοίρα. Το ψάρεμα είναι, θα πρέπει να ήταν η πρώτη επιλογή σε πολλά πράγματα γενικότερα. Μια μικρή παρένθεση, αλλά πολύ ουσιαστικά νομίζω ότι έχει δίκιο ναι. Ο Θοδωρής Δρακάκης. Οι καρδιές όλων μας είναι συνέβεια αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε, καταλαβαίνουμε όλοι δύσκολα. Τι περνάνε εκεί οι άνθρωποι. Πολύ δύσκολα. Είδαμε σκηνές απίστευτες. Μετά από τη φωτιά και όλο αυτό το ολοκαύτωμα που πέρασαν, τώρα έρχεται η λάσπη. Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης είπε ένα μέρος προηγουμένως. Είπες Λίμνη, δεν είπες. Λίμνη Βίας, δεν είπες. Δημήτρη. Ναι, και Λίμνη. Και δηλαδή, Λίμνη, η Λίμνη ήταν και ένα μέρος. Όταν πήγα εκεί, λέω, δεν υπάρχει αυτό το μέρος. Όλη η διαδρομή. Ναι, όλο, κατά πράσινο, έτσι. Δηλαδή, έλεγα ζούγκλα. Ζούγκλα στην κυριολεξία. Και όλα. Γιατί Αγία Άννα, Κώστα. Κάκη Αγία Άννα. Μιλάμε, έχω πάει με τη γυναίκα μου πριν πόσα χρόνια στο κάμπινγκ της Αγίας Άννας. Mm-hmm. Πρώτη φορά που δεν είχε ξανακάνει κάμπινγκ στη ζωή της και πήγαμε εκεί και ήμασταν μέσα στο πράσινο. Και αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και δεν πρόκειται να το ξαναδείς. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχεται τώρα η βροχή γιατί δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά και όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν. Και τους παίρνει και το νερό. Yeah. Δηλαδή εντάξει. Δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε σαν λάθος. Δεν υπάρχουμε. Στέργιο, εσύ από ό,τι ξέρω έχεις ψαρέψει και Δυτική Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Και εκεί πέρα καλά είναι, έτσι. Από Πρέβεζα μέχρι Λιμενίζα. Ναι, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα τα είχα καλοκαιρινούς μήνες. Στους χειμερινούς μήνες που δοκίμασα δεν είχα αποτελέσματα. Αλλά το καλοκαίρι είχε ψάρια καλά, είναι βαθιά τα νερά και πιο κρύα. Μάλιστα. Και καλά ψάρια. Ωραία και τα βαθιά τα νερά. Ωραίο πράγμα. Τον κύριο Άδικη Τιμιακό θα το ρωτήσουμε ποιο είναι το αγαπημένο στο μέρος του Πελοπόννησο. Τρώγομαι τώρα, ξέρεις, τρώγομαι γιατί είδα, βλέπω εδώ πέρα τον Ηλία τον Καλάκο που είναι μέσα και κοιτάει σπόντες και θέλω να δώσω κάνα δύο περιοχές που πάει και ψαρεύει, να έχει παρέα. Πρέπει, φίλε. Πετάει σπόντες, πού και δεν τις είδα, ρε παιδιά. Α, ο Ηλίας ο Καλάκος. Εντάξει. Ναι. Είδα δύο ονόματα να δώσουμε χαιρετήματα και στον Ηλία αλλά και στο Σάκη το Φίλο. Ένα εξαιρετικό έτσι. Παιδί, ένα εξαιρετικό ψαρά. Αγαπητός σε πολύ κόσμο, έχει αυτογραφήσει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, έχει μεταφέρει γνώσεις. Είναι αθλητής και εκείνος, σημαντικό. Και να δώσουμε πολλά φιλιά και χαιρετισμούς. Ο Σάκης είναι από την περιοχή της Λάρισας. Αγιά νομίζω. Στη Λάρισα. Ναι. Πολύ, πολύ σημαντικός ψαράς και Σάκης. Πολύ σημαντικός. Τι έχουμε τώρα, για πείτε. Live. Έχετε κανονίσει ένα ψαρεματάκι, καμιά εκδρομούλα ή περιμένουμε να ανακοινωθεί το επόμενο πρωτάθλημα ή το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2022. Εντάξει, 22 θα γίνει το 22. Γιατί είναι την Ισία, όπως είπαμε, όπως προαναφέραμε.
Θα το και στα προφίλ μας τώρα, όσοι δεν μας ξέρουν ή όσοι θέλουν πληροφορίες για το πρωτάθλημα, στα προφίλ μας όλοι οι αθλητές ανακοινώνουμε το πρωτάθλημα για να μπορεί ο κόσμος, οι νέοι αθλητές, τα νέα παιδιά και θέλουν να έρθουν να απευθυνθούν είτε σε εμάς είτε στους συλλόγους να αντλήσουν πληροφορίες. Αλλά πέρα από το 22, Άκη, μέχρι το 22 έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχει λαβράκια, έχει τσιπούρες, έχει λιθρίνια, έχει συναρρίδες, έχει πολύ πράγμα. Έχω πάρει το χάρτη και έχω βάλει ημερομηνίες, αξίες από τώρα. Είναι σίγουρο πάντως, είναι σίγουρο ότι μέσα σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα με τον Δημήτρη θα κάνουμε ένα ψάρεμα το οποίο θα το τραβήξουμε και θα πούμε πληροφορίες διάφορες. Το έχουμε πει με τον Δημήτρη, το έχουμε δεσμευτεί από το παγκόσμιο να γίνει αυτή η συνάντηση με τον Δημήτρη, να κάνουμε ένα ψάρεμα μαζί, το οποίο θα είναι πάρα πολύ έτσι. Θα είναι για όλους ψαράδες, θα το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Να πω το εξής, ότι όντως ναι, προετοιμάζουμε ένα πολύ, πολύ δυνατό πρόγραμμα, όλη η συλλογή. Ξεκινάμε τώρα, λογικά θα ανακοινωθεί ένας αγώνας ανοιχτός συμμετοχών το Δεκέμβριο, που θα συμμετέχουν και τα παιδιά από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θα είναι μια ψαρευτική έτσι, εμπειρία αγωνιστική για να μας γνωρίσουν όσα παιδιά θέλουν να έρθουν και να, εάν θελήσουν, να μπουν σε αυτή την όμορφη δική μας την παρέα, που είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατή και πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζουμε βέβαια να δούμε τι θα γίνει με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για το 2022, γιατί όπως είπε ο Δημήτρης, έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Τινησία. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συμμετέχει όσο το δυνατόν σε περισσότερα παγκόσμια πρωταθλήματα, γιατί αυτό είναι κέρδος για όλους μας, είναι κέρδος για τους ίδιους ψαράδες, διότι μεταφέρουμε γνώση πλέον, τη φέρνουμε εδώ στην Ελλάδα και εξελισσόμαστε. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Καταρχάς, δεν υπάρχει καλός ή κακός ψαράς. Όλοι οι ψαράδες είναι το ίδιο. Έτσι. Υπάρχει έμπειρος και λιγότερο έμπειρος. Αυτό είναι το σημαντικό που να βάλουμε στο μυαλό μας. Και η αγωνιστική αλεία δίνει ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα ποιο είναι? Δεν είναι το μαγικό ραβδί που θα πας σε μια παραλία και θα βγάλεις πάντα ψάρια. Όμως, επειδή εμείς όταν αγωνιζόμαστε, και το ξέρεις και εσύ Άκη και ο Δημήτρης, δεν περιμένουμε να έρθει το αλίευμα σε εμάς, αλλά κυνηγάμε τα αλίευματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Πρέπει να πιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια για να κερδίσουμε τον αγώνα. Αυτό τι κάνει? Αλλάζει λίγο την ψαρευτική μας νοοτροπία και αυτό μας δίνει καταρχάς ψαρευτική αστροφία, να βρούμε τρόπους για να προσελκύσουμε τα ψάρια όσο το δυνατόν περισσότερο, και βέβαια αλλάζει και το προσωπικό μας ψάρεμα. Και μιλάω τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μάθει να ψαρεύει στην καρέκλα πολύ παλιά, πριν ξεκινήσω τους αγώνες, και τώρα πιάνω τον εαυτό μου να μην κάθομαι σε καρέκλα ακόμα και στο προσωπικό μου ψάρεμα. Γιατί πλέον έχει μπει μέσα στο πετσί μας αυτός ο τρόπος διαχείρισης του ψαρέματος. Άρα δεν υπάρχει καλός ή κακός ψαράς, απλώς η αγωνιστική αλεία σε βοηθάει να πας ένα σκαλοπατάκι λίγο παραπάνω από αυτό που έχεις δει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Θα κάνουμε πολλές δραστηριότητες γενικότερα, θα γίνουν και προσωπικά ψαρέματα τα οποία θα παρουσιαστούν και θα δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο για τον τρόπο που ψαρεύουμε και τα μέρη και τα αλιεύματα και πώς ψαρεύσαμε. Θα γίνουν αγώνες και εσωτερικοί αγώνες και φιλικοί open με όπλες συμμετοχών, και βέβαια όλο αυτό που μας είπε ο Δημήτρης, θα ενημερωνόμαστε τα παιδιά μέσα και από τις σελίδες μας. Και από σενάκι βέβαια, εννοείται αυτό το πράγμα, γιατί εσύ είσαι αθλητή. Από τις σελίδες στο Facebook εννοείς, και δάσκαλος και αθλητής. Από τις σελίδες στο Facebook Ωραία. Εμείς παιδιά, αύριο που θα γίνει βίντεο, έτσι αύριο και τώρα δεν έχουμε τα χρόνο, θα βάλουμε και τα link και του Δημήτρη και του Γιάννη, έτσι, και ό,τι άλλο χρειαστείτε θα είναι στη διάθεσή σας. Εγώ απλά να συμπληρώσω, γιατί οι αρκετοί φίλοι που μας παρακολουθούν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και δυστυχώς δεν μπορούν να έρθουν από κοντά να παρακολουθήσουν έναν αγώνα πώς είναι ή ένα ψάρεμα δικό σας πώς είναι. Υπάρχουν και δύο συλλόγοι στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είναι ο Αρίων και ο ΦΑΡ, που σίγουρα και αθλητές, αθλητές στη Βόρεια Ελλάδα. Βεβαίως, μεγάλους αθλητές έχουμε, που κάτι θα ανακοινώσουν ή έχουν ανακοινώσει κάποιο πρόγραμμα από εκδηλώσεις. Καλό είναι να τις δουν οι φίλοι στη Βόρεια Ελλάδα, και όσοι μπορούν και έχουν διάθεση ας πάνε να παρακολουθήσουν, ας πούνε ένα καφέ απλά, να δουν πώς είναι όλο αυτό το πράγμα.
και αν τους αρέσει, καλό είναι να αρχίσουν να το βλέπουν λίγο πιο ζεστά. Έχει οργανώσει ο Αρίωνας τρεις εκδηλώσεις. Μία, στο Αγίασμα στην Κεραμωτή, μία στην παραλία Κατερίνης και μία στο Άγιο Κωνσταντίνο. Άγιο Κωνσταντίνο. Κάτω. Ναι. Δημήτρη, έχεις Μια ερώτηση για Λάριμνα, από το Βαλκύρι. Παιδιά, να δώσω να πω κάτι. Δεν συμπαθώ τα κλουβίσια ψάρια. Δεν ψαρεύω στη Λάριμνα, δεν ψαρεύω στον Μπούφαλο, δεν ψαρεύω όπου έχει κλουβίσια. Ακόμα κι αν μέσα στα κλουβίσια έχει καθαρά. Δεν μ' αρέσει, ο τρόπος. Δηλαδή, καμιά φορά που πιάνω κλουβίσια, αν έχουν καταπιεί, τα χαρίζω, τα δίνω δεξιά και αριστερά. Δεν τα συμπαθώ καθόλου. Θεωρώ ότι το ψάρεμά τους είναι πολύ... Πώς να το πω, δεν έχει suspense, δεν έχει ουσία, δεν μπαίνει στην οτροπία του κυνηγού να μπω στο μυαλό του ψαριού πώς θα το πιάσω, να αλλάξω πράγματα. Είναι τούπ. Ρίχνεις, πιάνεις, γεια σας. Γι' αυτό και μαζεύεις 30, 40, 20 όσα έχει. Όσα τρώνε τέλος πάντων για τη στιγμή. Δεν μου λέει κάτι. Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης πριν. Όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι με πρώτο τον Άκη που ασχολούνται με την αγωνιστική αλληλεία, είτε αυτή είναι με καλάμι, είτε είναι με απνακτή, είτε είναι με βάρκα, είτε είναι με εγκλέζικο, είτε είναι με ό,τι θέλουμε και το ονομάζουμε αγωνιστική και είναι αγωνιστική αλληλεία, ποτέ κανένας δεν θα αρνηθεί σε καινούριο άνθρωπο πληροφορίες. Ποτέ κανένας δεν θα αρνηθεί να του ανοίξει τα μάτια και να του δείξει το σωστό το δρόμο, ποιος είναι και να μην κάνει λάθη από την αρχή, λάθη οικονομικά, δηλαδή να πάρει πράγματα τα οποία δεν κάνουν, ποτέ κανένας δεν θα αρνηθεί να του δώσει συμβουλές. Μη φοβάστε να ρωτήσετε. Ρωτήστε. Θα σας τη δώσουν την απάντηση. Όποιος και να είναι αυτό. Είτε λέγεται Τινιακός, είτε λέγεται Σπούρτ, είτε λέγεται Νασούλα, είτε λέγεται Χατσιμέων, είτε λέγεται όπως λέγεται. Θα σας δώσει την απάντηση και θα σας κατευθύνει στο τι να πάρετε, τι να κάνετε και να ξεκινήσετε σωστά και να μην κάνετε τα λάθη που κάναμε όλοι εμείς που πληρώναμε από την τσέπη μας πράγματα τα οποία ήταν άχρηστα. Ωραία. Σωστός, Δημήτρη. Πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να... Κώστα και Αστέρη, εσείς που είστε εδώ πέρα τώρα και παρακολουθείτε τόση ώρα την εκπομπή. Ναι. Αισθανθήκατε έτσι κάτι ενδιαφέρον. Θέλατε να σας ήρθε η όρεξη να δείτε έστω από περιέργεια πώς είναι αυτό το πράγμα. Να σου πω. Το ρωτάω γιατί εμείς έχουμε αυτή την τρέλα. Τους αγώνες. Και δυστυχώς, παρόλο που έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες για να φέρουμε κόσμο, δεν έχουμε καταφέρει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Και ρωτάω εσάς τώρα που είστε εδώ πέρα μαζί μας, πιο κοντά σας αισθανόμαστε, αν σας ήρθε έτσι κάτι, αν είχατε έστω και μια περιέργεια. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που ακούσαμε. Φυσικά, εμένα προσωπικά μου αρέσουν αυτά, μου αρέσουν οι αγωνιστικοί, να βλέπουν αγωνιστικοί αγγεί, αλλά προσωπικά απέχω πολύ να φτάσω εκεί. Αλλά όντως είχε ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, Αστέρη, δεν είναι το θέμα να βγάλουμε πρωταθλητές. Δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι να φέρουμε τον κόσμο στην παραλία, να μάθει πράγματα, να αποκτήσει σιγά σιγά και μια ψαρευτική παιδεία που αυτή θα τη δώσει στα παιδιά του. Λοιπόν, αυτά είναι πιο σημαντικά να απαντήσω κι εγώ. Έτσι. Βασικά, πριν να απαντήσω, να πω στον Άκη τον Τινιακό ότι η μόνη δουλειά που δεν θα μπορούσε να πιάσουν είναι στο μαγαζί σου. Δεν μπορώ να βγάζω ένα μηχανάκι από το κουτί, ρε φίλε, και φτύνω αίμα για να το ξαναβάλω. Δηλαδή, δεν πιάνουν καθόλου τα χέρια μου σε αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι να πάω σε μαγαζί με ρούχα για να διπλώνω. Λοιπόν, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Δηλαδή, πραγματικά εκεί πέρα ανητρίχιασα και ας φαίνεται τώρα ότι είναι, πώς το λένε, YouTube-ίστικο αυτό που λέω, αλλά το εννοώ. Αυτό που είσαι, βλέπεις το εθνόσημό σου, την ελληνική σημαία ή ακούς το εθνικό ύμνο. Εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι μετάραξε. Αν θα ήθελα, εγώ λατρεύω πρώτα απ' όλα τις βολές, έτσι. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να βρεθώ και με τον Δημήτρη και με τον Γιάννη και με τον Γενίκη και τέλος πάντων που έχουν τα παιδιά μεγάλη εμπειρία στις βολές. Με τρελαίνει η βολή και με τρελαίνει και η προσπάθεια.
Δηλαδή και αυτές τις φωτογραφίες που έβλεπα, που το περπατάω στην άμμο, ότι έχω τόσα κιλά. Είμαι λίγο πιο. Μ' αρέσουν τα extreme. Έτσι. Τώρα το πώς θα πήγαινα και το πού θα έφτανα, όχι, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω, ναι. Εντάξει. Απλά θα έφτανα να πάρω το πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων. Ευχόμαστε, αγόρι μου. Μακάρι. Ερωτάει ο. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, έτσι. Πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι αυτό πρέπει να μπει μέσα στη συνείδηση του κόσμου και πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγωνιστική αλληλεία δημιουργεί ψευδικό ήθος. Πραγματικά αντιλαμβάνεσαι ακόμα και μέσα από τις διαδικασίες αγώνων τι σημαίνει κάνω κακό στη θάλασσα, τι σημαίνει κάνω κακό στον πληθυσμό της θάλασσας, τι σημαίνει συμπεριφέρομαι όμορφα στον αντίπαλό μου που είναι το ψάρι. Αρχίζει και σέβεσαι πλέον τον πληθυσμό, το ψάρι που είναι μέσα και σου δίνει αυτή την ικανοποίηση και ψυχική του χτυπήματος, του αγώνα για να το βγάλεις έξω. Αρχίζει και σέβεσαι πλέον όλη αυτή τη διαδικασία. Και εγώ επειδή έχω την ευτυχία να έχω ένα γιο 9 χρονών, ο οποίος είναι... Ίσως πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή ο νεαρότερος αθλητής στην αγωνιστική αλληλεία. Είναι γραμμένος πλέον με μητρό και με κάρτα αθλητή στο σύλλογο μας στην Κάριστο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρω ζευγάρι μαζί μου στην Κύπρο και θα ψαρέψουμε μαζί. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα, για έναν πατέρα ο οποίος ασχολείται με αυτή. Είναι η αγάπη μου το ψάρεμα και το ξέρει ο Άκης που με γνωρίζει χρόνια. Να βρεθεί στο πλάι μου ο γιος μου και να ψαρέψει μαζί μου σε έναν αγώνα επίσημο και είναι αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε στα παιδιά και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και εγώ και ο Δημήτρης και ο Άκης και όλοι μας, όλοι οι ψαράδες, να φέρουμε τον νέο κόσμο πλέον στις παραλίες, να φύγουμε από τα στενά και τα κλισέ του σπιτιού μας, του ίντερνετ, που όλα καλά είναι, αλλά πρέπει να κάνουμε... Αυτό, όλα χρειάζονται, Γιάννη, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Να ξαναβγάλουμε έξω τα παιδιά μας και σας λέω πραγματικά με απόλυτη ειλικρίνεια ότι είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή μου όταν ψαρεύω με το γιο μου μαζί. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε για ψάρεμα για εγγλέζικο, όταν πηγαίνουμε για κάστινγκ και τον βλέπω να διαχειρίζεται 9 χρονών πλέον τα καλάμια μόνος του. Και είναι και αυτό ένα φως στο τούνελ μέσα για αυτό που κάνουμε. Και πραγματικά σας λέω είναι πάρα πολύ όμορφο το συνέστημα. Εγώ, όπως είπε ο Άκης, πρέπει να σας καλούμε να έρθετε μια φορά να παρακολουθήσετε κάτι που θα κάνουμε έναν αγώνα, μια εκδήλωση ανοιχτά, να δείτε πραγματικά την προσπάθειά μας και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε. Εμένα από τώρα με κεντρίζει να συμμετάσχω, έτσι, χωρίς να σου λέω δεν έχω τις γνώσεις, έτσι, αλλά μ' αρέ. Κώστα, εμείς είμαστε εδώ πέρα, δεν χρειάζεται γνώσεις. Εμείς λοιπόν, είμαστε. Βασικά... Δημήτρη, θα πάρουμε θέσπευση από μέσα, μου φαίνεται σε λίγο. Να κατήσει αγώνα, το βλέπω. Μετρώει. Λοιπόν, ο Fishing Greece ρωτάει, γιατί δεν ξέρω αν το απαντήσετε, το 22 λέει θα γίνει κανένα διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη. Και αν ναι, που μπορώ να ενημερωθώ, δεν θυμάμαι, γιατί κοιτούσα εγώ το πάνελ εδώ. Δεν ξέρω αν απαντήσατε. Το Αρίων. Το πρόγραμμα του Αρίων και του ΦΑΡ. Ο Αρίων και οι συναντήσει στι επόμενε εκπομπέ, στην επόμενη εκπομπή, μάλλον μπορεί να βγάλουμε και κάποιο πρόσωπο εδώ μέσα. Ακριβώς. Έχουν βγει και οι ημερομηνίες. Αρχίζουν από 22-24 Οκτωβρίου, νομίζω, η πρώτη συνάντηση στη Κεραμωτή. Και η δεύτερη, μετά από μια-δυο εβδομάδες, είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο και τρίτη στην Κατερίνη. Αρχές Νοεμβρίου η τελευταία. Ο Στέλιος γράφει ότι κοστίζει, λέει όμως, αν δεν έχεις δουλειά και είναι πολύ δύσκολα. Εντάξει, αν δεν έχεις δουλειά, είναι πολύ δύσκολα, πιστεύω όλα. Εγώ στη θέση σου, έτσι, αν δεν είχα δουλειά. Το καλάμι μου και σε μια παραλία, αν μπορούσα να το κάνω, για να ξεχαστώ και να μου φύγει. Ναι, καθαρά. Παιδιά, συγγνώμη, να πω, ακούσα με μεγάλη προσοχή. Στέριο, φάγαμε βροχή, φάγαμε αέρα, φάγαμε κρύο. Δυσανασχέτησες έστω και ένα λεπτό που πήγαμε για ψάρεμα το Σάββατο. Περάσαμε, παιδιά, φυσικά όχι ρε. Φυσικά. Περάσαμε εκπληκτικά παιδιά, περάσαμε, έτσι. Κάναμε δηλαδή κατάσταση, ο Στέριος φυσικά δεν κοιμήθηκε ούτε λεπτό, έτσι. Ο άνθρωπος είναι πολεμοχαρής, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εγώ έπρεπε να οδηγήσω μετά και κοιμήθηκα μία μισή ώρα.
Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη θεραπεία. Λοιπόν, ο Ανδρέας μας γράφει για το μηχανάκι, έτσι το αρέσει το μηχανάκι, μακάρι. Παιδιά, εύχομαι τύχη, καλή τύχη σε όλους. Μην ξεχάσετε όταν γίνει βίντεο και ανέβει στο YouTube, γράφετε ένα σχόλιο από κάτω και στο επόμενο live της Δευτέρας κάνουμε την κλήρωση. Καλό ψάρι αυτό να είναι, ποιος το κερδίσει. Λέει ο Τάσος ο Περιβολάρης, Δημήτρη, πες γιατί δεν λες για την Μπουγάτσα. Είσαι. Ο Τάσος λοιπόν, ο Τάσος ανήκει στο σύλλογο που είναι και ο Γιάννης, ο Σκούρτης, στην Καριστό, και στο τελευταίο αγώνα του Πανελληνίου που είχε γίνει πέρσι, είχαμε πάει για προπόνηση καμιά εβδομάδα πριν, να δούμε τι είχε ο τόπος. Και θα ερχόταν ο Τάσος το πρωί, είχαμε πάει εμείς από το βράδυ, και το είχα μάθει και του στέλνω μήνυμα. Ρε Τάσο, φέρε καμιά μπουγάτσα στην πλάκα. Και σκάει ο Τάσος, παιδιά, πρωί-πρωί με ζεστή μπουγάτσα. Με πέθανε, να ξέρετε. Ζεστή μπουγάτσα με κανελίτσα, με τρέλανε. Από τότε μου λέει για την μπουγάτσα, να ξέρετε. Την έχω πληρώσει χρυσή. Πίτσες, πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει. Είμαστε μια μεγάλη παρέα, παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσει όλου. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Μπορεί. Ανταγωνιζόμαστε, μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει. Είναι αθλητισμός. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Σεβόμαστε ένας τον άλλον, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και είναι, ξέρετε, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από τους ανθρώπους οι οποίοι συγκεντρώνονται σε ένα χώρο που έχουν μια κοινή αγάπη, μαζεύονται μαζί, λένε τα προβλήματά τους, ανταλλάσσουν απόψεις. Για την αγάπη τους και για μας που είναι το ψάρεμα. Είναι φυσιολογικό μέσα από αυτή τη διαδικασία το μόνο που μπορεί να βγει να είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το χώρο και τις αγωνιστικές αλλαγές, στους συλλόγους. Γιατί τι είναι? Είναι πραγματικά μικρές κοινωνίες ψαράδων. Ανθρώπων που αγαπούν τη θάλασσα. Ανθρώπων που αγαπούν το ψάρεμα. Και είναι λογικό ότι εμένα καλύτερο θα με κάνει ο Δημήτρης. Εμένα καλύτερο θα με κάνει ο Άκης και αντίστροφα. Έτσι, όσο μεταφέρουμε γνώση και όσο λαμβάνουμε γνώση, γινόμαστε καλύτεροι και ψαράδες, έτσι, και ψαράδες, και αντιμετωπίζουμε και με καλύτερο και με πιο μεγαλύτερο σεβασμό τη θάλασσά μας. Αστέριε. Ο Φώτης, ναι, αυτό πήγα να πω. Ότι ποντάρει τα πάντα, ναι, στον Αστέριο. Όλα λέει τα καλά μου, τα ποντάρει, θα είναι μέσα στην πεντάδα. Αυτό είναι. Ποντάρω και εγώ, Αστέρι. Λοιπόν, όποιος φίλος θέλει να ρωτήσει τους καλεσμένους μας ό,τι θέλει εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα. Μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να βγάλουμε κάποιο live από την παραλία. Κατά 90% θα βγάλουμε κάποιο live από την παραλία. Έτσι, Δευτέρα κανονικά, όπως πάντα, στις 9. Α, ο Πάνος από τη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση. Στη συνάντηση που θα κάνει ο Αρίωνας στο Λογκό, ναι, θα έρθετε. Σταθώ να ψήσω το γρήγορα. Ψήσω το γρήγορα. 90% είπαμε, ναι, 95%. Okay. Και θα κάνουμε μάλιστα και live από εκεί πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, άμα είναι να το προγραμματίσουμε, ρε παιδιά, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά. Εντάξει, είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα, αλλά να έρθουμε. Ναι, μπορεί να το κανονίσουμε, να πάμε, ναι. Μπορεί να κανονίσουμε να πάμε. Κάτι μου γράφει ένας ότι είμαι συσκευαστής για αποθήκη της Amazon. Λοιπόν, να περάσουν, παιδιά, εντάξει, εγώ έλεγα ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο Νέστερος ο Κολοβός, αφήστε μας να πούν για τους αγώνες να περάσουν και στο τεχνικό μέρος των αγώνων. Για το τεχνικό νομίζω είπαν τα παιδιά, είπαν για κάποιες αρμαντοσκιές που χρησιμοποίησαν, είπαν για τα δολώματα, για αγκίστρια, τι άλλο θέλει, ας γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος. Ναι, ό,τι θέλει να ρωτήσει. Εν τω μεταξύ ο Ηλίας, Άκη μου, ο καλά. Έχει φαγωθεί, τρώγεται, τώρα να μην το πω. Είναι στοχευμένος ο Ηλίας. Προηγουμένως έδωσε και καλό τόπο, λέει, οι πρέσπες. Όχι, λέει. Γρυβάδια. Και πώς διατηρείς έτσι, ρωτάει. Άρχισε. Με κοκορές και κοντοσούβλια.
Εσύ φταίει, Άκη. Ο Αλέξανδρος Στρουμπούλης λέει: εγώ ποντάρω την καρέκλα που είχε πάρει από την αυλή ο Στέριος. Δεν την είχε πάρει από την αυλή. Αν ρωτάει, αν λέει για τη γνωστή καρέκλα που, ήταν, που κάναμε μαζί το βιντεάκι, δεν ήταν από αυλή. Την οποία την πήραμε, παιδιά, από ένα κιόσκι ενός πλανοδίου το απόγευμα, έτσι. Απόγευμα προς βραδάκι ήταν. Τι ήταν, δεν θυμάμαι τι ήταν, Αστέριε. Και την πήγαμε πρωί. Ε? Τι ήταν. Ναι, από. Κάνεις διακοπές λίγο, Αστέριε. Είχα και θυμήθηκα ότι σε ένα κιόσκι έχει μια καρέκλα κάποιος, ο πλανόδιος. Ένα το βράδυ δεν δουλεύει αυτός, εντάξει, την πήραμε, κάνει τη δουλειά μας και το χωρίζει να πείσαν πίσω. Αυτές τις καρέκλες της, και κάναμε εκεί τη στιγμή live και βούλιαξε η καρέκλα που ήταν πίσω και έκανα και μια τούμπα συνάμου. Και παίχτηκε live η τούμπα. Ωραία το, ναι. Ωραία, τούμπα. Επίσης να πούμε και στους φίλους μας όσους μας βλέπουν, αύριο βέβαια, όσοι έχει σήμερα, θα βάλω από κάτω τα link και του Άκη Τινιακού, έτσι, για το, και για τη σελίδα του και στην ομάδα του και στο Γιάννη και στο Δημήτρη. Εντάξει, τα δικά μας θα υπάρχουν και το Αστέρι και εμένα. Λοιπόν, το μόνο που ζητάμε εγγραφή είναι στο καφενείο του Ψαράι, όπως είπαμε, για τη συμμετοχή σας για την κλήρωση. Μόλις πάρουμε τους 1000, όλες οι άλλες κληρώσεις την ελεύθερη. Κάντε ό,τι θέλετε. Σωστά, Αστέρια. Σωστά. Άντε, γεια μας. Λοιπόν, σωστά. Συνεχίζουμε. Μικρόφωνο στον Άκη. Άκη. Τι να πούμε. Να πούμε σιγά σιγά πλησιάζει και το τέλος της εκπομπής. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ... Θα ήθελα να πω λίγο έτσι για τα δύο παιδιά από τους δύο φίλους που έχουμε μαζί. Που χάρηκα πάρα πολύ που μας κάνανε παρέα και μας μεταφέρανε όλα αυτά που είχαν, τις εμπειρίες και που ζήσανε τα πράγματα αυτά από τη Γαλλία. Αν και δεν κλείνουμε τώρα, απλώς θέλω να προλάβω να τα πω ότι στο Δημήτρη τον Ασούλα εύχομαι να συνεχίσει για πολλά χρόνια να έχει αυτό το πάθος για τους αγώνες. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για το χώρο και έχει δείξει πόσο πολύ το αγαπάει και πόσο πολύ παλεύει γι' αυτό. Και για το φίλο το Γιάννη θα το ευχηθώ για πολλά χρόνια να έχει δίπλα του το παλικάρι του και να ψαρεύει μαζί του και να έχει αυτή τη συγκίνηση που έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου είπα, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ο Άκης ήταν ένα από τους ανθρώπους οι οποίοι, από τους οποίους γνώρισα πρώτος στο χώρο του συγκεκριμένο. Ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ το χώρο το συγκεκριμένο. Έχουμε κάνει κοινά βήματα. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος που έχω ανθρώπους σαν τον Άκη δίπλα μου. Είναι και φίλος μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μοιράσει γνώση απεριόριστα στο χώρο. Έχουμε κοινό σκοπό, συνεχίζουμε και να ξέρεις ότι σε λίγο καιρό είναι το αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία και να πάμε για το παγκόσμιο των βετεράνων. Οπότε, νομίζω... Αυτό περιμένω, αυτό περιμένω εγώ. Το μάστερ, το μάστερ. Ο οποίος είναι διακαής πόδος και ο δικός μου και του Άκη, σιγά σιγά ξέρεις, παίρνουμε σε μια άλλη κατηγορία. Μα γι' αυτό κάνω υπομονή και πηγαίνω στα παγκόσμια πρωταθλήματα της καθετής και περιμένω πότε θα λάβουμε μέρος και εκεί. Στους βετεράνους. Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε το εξής, ο Δημήτρης φέτος έκανε μια, εκτός από την επιτυχία που είχαμε με τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος πήρε το μεγαλύτερο ψάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα, έτσι. Ο Δημήτρης ήταν 13ος φέτος στην γενική κατάταξη. Μπορεί να ακούγεται το 13 ένα νούμερο. Εμείς που ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Και αν συνδυάσουμε και τις συνθήκες του συγκεκριμένου παγκοσμίου πρωταθλήματος, πήραμε πάρα πολύ καλή θέση φέτος. 13-17 ο Χατζησημείο, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, έτσι δεν είναι. Ναι. 17 νομίζω. 17 νομίζω. Πήραμε πάρα πολύ καλές θέσεις και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μέλλον στην αγωνιστική αλία. Πραγματικά έχουμε μπει σε ένα άλλο κομμάτι πλέον τώρα οι Έλληνες ψαράδες. Έχουμε αποκτήσει εμπειρία, έχουμε αποκτήσει γνώση και αν πλαισιωθεί όλο αυτό το κομμάτι και με την υποστηρικτική ομάδα, αυτό που είπε ο Άκης προηγουμένως, ότι πρέπει να έχουμε ένα support σαν εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες που πηγαίνουν στο εξωτερικό, νομίζω ότι δεν θα αργήσει
να υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα μας. Εγώ το πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα το ζήσω αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι θα το ζήσω και θα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, γιατί πραγματικά όλοι αυτοί οι κόποι που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια θα πάνε χαμένοι και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αρκεί να αγαπήσουμε το χώρο, να τον αγαπήσουμε πραγματικά. Να πάρω και εγώ το λόγο. Τρία δεύτερα λοιπόν. Τα λόγια του Άκη πάντα. Τα λόγια του Άκη πάντα. Ναι, περάσαμε. Τα λόγια είτε τα γραπτά είτε τα προφορικά του Άκη, παιδιά, εμένα με συγκινούν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για τον πολύ τον κόσμο που δεν τον ξέρει από κοντά. Τι να πω, είναι πάντα όπως ακριβώς βλέπετε τώρα στο βίντεο τον Άκη τον Τινιακό, είναι και live. Είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν θα διαφωνήσει, δεν θα τσαντιστεί, δεν θα φωνάξει, δεν θα κάνει, δεν θα λογομαχήσει με κάποιον. Ποτέ κανένας δεν έχει να πει κάτι κακό για τον Άκη Τινιακό και αυτό είναι το προσόν του τόσα χρόνια στο χώρο που είναι. Και το να μιλάει ο Άκης για κάποιον σαν και εμένα που εγώ δεν είμαι τίποτα, με αυτά τα λόγια δεν ξέρω, εντάξει, αν δεν ήταν στην κάμερα τώρα θα είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, αλλά το κρατάω να ξέρετε. Έλα στην αγκαλίτσα. Με νύχια και με δόντια, όπως... άσμα, Κώστα, δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, δεν... Λοιπόν, για να πούμε για εσάς. Ο Τινιακός είναι ο θρύλο, είναι θρύλος του σπορ, για αυτούς που δεν ξέρουν. Είναι ο Βαστάνο εγώ της Ελλάδος, για το... αυτούς που δεν ξέρουν. Αλλά... μεγάλες κουβέντες. Δεν είναι εγώ μεγάλες, με το Τινιακό που συναντηθήκαμε το καλοκαίρι, πήγα ένα... πόσα πιάμε, 5 μπουκάλια ουίσκι πιάμε μαζί. Μας κορυδεύανε. εγώ και Άκης δεν πίνουμε τίποτα. Γκαζόζες εμείς οι γυναίκες μας πίνανε. Ναι, είχαμε τις γυναίκες να πίνουν και εμείς τίποτα, ξενέρωτοι. Ναι, εντάξει. Αθλητές. Λοιπόν, με κορυδεύουν ότι κάνω μεγάλες ζούρες, παιδιά, στο ηλεκτρονικό. Προσπαθώ. Λοιπόν, πώς γίνεται ένας διαγωνισμός διεθνής στην Ελλάδα και συμμετέχουν αυτοί οι αθλητές οι ξένοι, θα είχαν την ίδια επιτυχία που είχαν εκεί? Ωραία ερώτηση. Πιστεύετε πως... Πώς, ναι, πιστεύετε, μάλλον εννοεί ένας διεθνής αγώνας μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και αν συμμετέχουν αυτοί οι αθλητές εκεί, στην Ελλάδα, οι ξένοι. Έχει γίνει στην Ελλάδα, έχει γίνει το Aegean επανειλημμένα 2-3 χρόνια, έχουν έρθει καταξιωμένοι αθλητές, εντάξει, okay, δεν έχουν έρθει top οι πρωταθλητές κόσμου, έχουν έρθει παιδιά που ήταν στο παγκόσμιο, που έχουν πάει πάρα πολύ καλά στο παγκόσμιο. Και φυσικά οι Έλληνες έχουν διακριθεί έναντι των ξένων. Εντάξει, είναι και το πρώτο μας. Και πολύ γρήγορα να απαντήσουμε, ο Γιάννης να απαντήσει ότι θέλει ο Δημήτρης από τους αγώνες τι εφαρμόζεται στο απλό ψάρεμα, δηλαδή τι σέρματοσχέσεις, τα δολώματα, διαμέτρους και αυτά. Μια γρήγορη έτσι θα δώσω απάντηση. Καταρχάς είναι να πω το σημαντικότερο. Αλλάζει η νοοτροπία μας. Ξεκινάμε από εκεί. Αλλάζει η νοοτροπία. Δηλαδή πλέον. Κυνηγάμε τα ψάρια να τα βρούμε και δεν περιμένουμε να μας βρουν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας, μια συνιστόση η οποία είναι πολύ σημαντική για το προσωπικό μας ψάρεμα. Αλλάζει όλη αυτή την οτροπία. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό που μαθαίνεις είναι να αρχίσεις να κατεβάζεις διαμέτρους στο ψάρεμα στο προσωπικό. Είτε αυτό λέγεται σε μορφή στο παράμαλό σου, είτε αυτό έχει να κάνει με τους μηχανισμούς σου. Δηλαδή αυτό που είπε ο Δημήτρης που λέγαμε 0-16 πάνω στη μάνα του μηχανισμού. Αρχίζει και μπαίνει σε μια άλλη φιλοσοφία, αυτό σου δίνει πλεονέκτημα. Π.χ. όταν έχει μικρότερη διάμετρο πάνω στο μηχανισμό σου, μπορεί να βρίσκεσαι σε έναν τόπο που η αποχή να είναι σε περισσότερα μέτρα βαθιά, θα πιάσει πιο εύκολα αυτά τα μέτρα. Άρα θα σου δώσει ένα πλεονέκτημα. Ή μαθαίνει να χειρίζεσαι πλέον και εργαλεία ψηλά στα παράμαλά σου, που ουσιαστικά και αυτό σου δίνει ένα πλεονέκτημα στο προσωπικό σου ψάρεμα, ιδίω όταν ψαρεύουμε μέρα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά. Είναι κάποια στοιχεία, κάποια tips, τα οποία ουσιαστικά αν τα εφαρμόσει και στο προσωπικό σου ψάρεμα θα σου δώσει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δημήτρη Νασούλα, να σε ευχαριστήσουμε. Mm. Δεν έχουμε λόγια να σε ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας έκανες. Έτσι, έτσι ξαναβγεί και θα ξαναβγεί και πάλι στο καφενείο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, και... Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και σένα Κώστα και τον Αστέριο και τον Καλά για τον Άκη. Εντάξει, δεν έχουμε λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή, κάθεστε και με ακούτε, μιλάω και δεν το κλείνω και να είστε καλά και ό,τι χρειαστείτε, και... ξέρετε, δεν, οποιαδήποτε στιγμή. Και ευχαριστούμε και πολύ που τίμησες τα χρώματα της χώρας μας.
Γιάννη μου, μεγάλη τιμή, πρώτη φορά στο καφενείο του Ψαρά, έτσι, μεγάλη μας, τεράστια τιμή, έτσι, γιατί έχεις ωραίο λόγο, έχεις ωραίο ήθος, φανήκαν όλα, τι να σου πω, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω και ξέρεις πολύ καλά, τα εννοώ εγώ όλα αυτά που λέω. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που είστε στην καρδιά μου. Να είστε καλά, κάνετε μεγάλο έργο και συνεχίστε έτσι δυνατά. Και ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας, να το ξέρετε. Από το στούντιο Άτια, ο Αστέριος, ο Λιάρος, έχει να μας πει τα τελευταία νέα. Έχουμε κάτι. Εγώ πριν ευχαριστήσω τους φίλους και τους καλεσμένους, θα ήθελα να πω ότι οι φίλοι που μας παρακολουθούν, οι φίλοι ψαράδες, ας εκμεταλλευτούν τον Οκτώβρη, τώρα με τις φουσκοθαλασσιές, έχει καλά ψάρια και ειδικά τον Οκτώβρη υπάρχει η ναυτονία ο σαργός. Ας εκμεταλλευτούμε τις φουσκοθαλασσιές για κανένα σαργό. Εμείς προχθές που πήγαμε με τον Κώστα πήραμε αρκετά κομμάτια, καλούτσικα, σαργούς. Θα τα βάλει σε βίντεο τις επόμενες μέρες ο Κώστας. Γι' αυτά και με την σειρά μου να ευχαριστήσω και τον Γιάννη και τον Δημήτρη για την παρουσία τους εδώ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, επικοδομητική. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 9 πάλι. Ωραίος, λοιπόν, ο Αστέρης, λοιπόν, και φεύγουμε, πάμε στον Άκη, έτσι, Άκη μου, εμείς θα τα ξαναπούμε. Τι να πεις. Τι να πω εγώ, σήμερα για μένα η εκπομπή ήταν κάτι μαγικό, ήταν διπλή η χαρά, ήταν οι φίλοι μου που είχα μαζί εδώ πέρα και μας κάνανε παρέα, ήταν το θέμα που είναι το αγαπημένο μου, οπότε θα τη θυμάμαι για πολύ καιρό αυτή την εκπομπή, σας ευχαριστώ και εγώ. Από ό,τι καταλάβω. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, εμείς μην ξεχάσουν οι φίλοι μας, έτσι, να γράψουν ένα σχόλιο αμέσως μόλις ανέβει το βίντεο, να πάρουν μέρος μόλις ανέβει το live στο YouTube, γράψτε από κάτω ένα σχόλιο. Σημάνω, δεν τον ξαναβγάζω το σημάνω, δεν μπορώ να τον ξαναβάλω μέσα. Σημάνω 6.000 μηχανισμός, ένας πάρα πολύ καλός μηχανισμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, ήταν συγκινητική πραγματικά. Καλό σας βράδυ, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.